Καλό μεσημέρι σε όλους. Και σήμερα μαζί εδώ στους 107,4 στο Λίμπερο, στο Τρίποντο η εκπομπή και όχι στο πέναλτι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πάλι να λέμε τα ίδια. Ξέρετε γιατί και πώς. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, 6 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Εμείς θα πάμε μέχρι και τις 5 με πολλές ειδήσεις φυσικά και σήμερα. Με σχόλιο δικό σας, με σχόλιο δικό μας, με απόψεις, με καταγραφή των γεγονότων και φυσικά με εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές, θα βγούμε και παρέα να τα πούμε, θα στείλετε και μηνύματα, θα ακούσουμε και ρεπορτάζ, θα πάμε και στο Πήλιο, όπου θέλετε θα πάμε και φυσικά για αυτό το δίωρο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε όλα και για Άρη και για ΠΑΟΚ και για Ηρακλή και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για βόλεϊ σήμερα θα σας πω. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής, Σάλκο Λελάς, γυψοσανίδες, θερμοπροσώπησης, ελαιοχρωματισμοί, η νούμερο 1 τεχνική εταιρεία στο χώρο της ξηράς δόμησης και των κατασκευών, εννοείται, από ένα δωμάτιο μέχρι ένα ξενοδοχείο. Είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται αρχιτέκτονες, μηχανικοί, διακοσμητές για μεγάλα και απαιτητικά έργα, αλλά και για κατοικίες και καταστήματα. Ανακαίνισε στη Σάλκο Λελάς το ξενοδοχείο, τα ενοικιαζόμενα και το διαμέρισμά σου. Κάνε την περιουσία σου προσοδοφόρα και λειτουργική, έτοιμη να υποδεχθεί το μέλλον. Καλέστε σήμερα στο 231-09-47-200 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στο salkol.gr. Σε λίγο θα πάμε να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στο Πήλιο. Θα ακούσουμε πρώτα βέβαια το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου για τις εξελίξεις των ΠΑΟΚ, τις όποιες εξελίξεις. Κατόπιν θα έχουμε ρεπορτάζ από τον Σταύρο Κόλκα για την προετοιμασία στο Πήλιο. Και βεβαίως θα έχουμε και ενημέρωση για τον Άρη, ο οποίος έχει πλέον έντονη κινητικότητα και όσον αφορά στη μεταγραφολογία και όσον αφορά στην ονοματολογία. Άλλο μεταγραφές, άλλο ονόματα, άλλο θέλει, άλλο παίρνει. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με το ρεπορτάζ για των δύο ομάδων. Για Ηρακλή μη ζητάτε πολλά, είναι δεδομένο ότι ο σύλλογος είναι για ακόμα ένα καλοκαίρι σε ένα τέλμα. Θα λέγαμε εγκλωβισμένος στην παραγωγική του ένδια που υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τον Κώστα Βασιλόπουλο, αφού πρώτα σας πω βεβαίως ότι ξέρετε πολύ καλά ότι στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο. Ξέρετε επίσης ότι η διασκέδαση εκεί είναι εγγυημένη. Είναι πολλά χρόνια πλέον. Επίσης πρέπει να ξέρετε όμως ότι τους λαχνούς που σας δίνουν στην είσοδο δεν πρέπει να τους πετάτε, πρέπει να τους κρατάτε για να μην χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε από αυτοκίνητα μέχρι πολλές χιλιάδες ευρώ. Στο καζίνο λοιπόν, εκτός από τις καθημερινές κληρώσεις μετρητών, υπάρχουν και οι κληρώσεις Lucky 7, 21.000 ευρώ συνολικά, ανά ημέρα 7.000 ευρώ. Έτσι, οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε στο καζίνο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα, που είναι και κάθε κλήρωση Lucky 7. Και η τύχη μπορεί να σε ανταμείψει. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Κώστα τώρα να ακούσουμε την άποψή του για τα δρόμενα στο ασπρόμαυρο ρεπορτάζ το ποδοσφαιρικό κυρίως. Κώστα, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωστή. Καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Πώς πάνε τα κέφια? Τα κέφια είναι πολύ καλά. Τα πουλιά και λαϊδάνε στην πουλιά. Τα τζιτζίκια δεν σταματάνε. Ναι. Βράσισε και όλα από χθες το απόγευμα, η κατάσταση είναι καλύτερη γιατί βέβαια στην αρχή είχε υψηλή θερμοκρασία για Πήλιο και Πορταριά, ήταν στο 31-32, εντάξει, ώρα της προπόνησης είναι καλύτερα, αλλά ναι, σαφώς η κατάσταση είναι καλύτερη και χθες το απόγευμα και σήμερα. Οι προπονήσεις συνεχίζονται και περιμένουμε, αυτό περιμένουμε βασικά τώρα, κοιτάξτε να δεις, δεν είναι η εξέλιξη των προπονήσεων, είναι τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβλήθηκαν τον πρωί οι ποδοσφαιριστές. Διότι μετά τα δύο κρούσματα υπάρχει, ναι, μια σχετική αγωνία. Μια αγωνία. Ποια είναι η εικόνα. Μήπως έχουμε και άλλον. Ναι, εντάξει, ναι, το απευχόμαστε, ναι, αλλά ναι, ο ΠΑΟΚ τηρεί το πρωτόκολλο και έκαναν τεστ σήμερα, όχι μόνο οι παίκτες και το staff, όλοι όσοι βρίσκονται δηλαδή με την αποστολή εδώ στην, ναι, Πορταριά, για να υπάρχει μια σαφής εικόνα. Παράλληλα κάνουν τεστ και τα δύο κρούσματα που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, δύο παίκτες δηλαδή που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, με δύο συνεχόμενα αρνητικά, θα έχουν τη δυνατότητα βάσει πρωτοκόλλου να ξεκινήσουν και αυτοί προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Εάν όλα είναι φυσιολογικά, το βραδάκι περιμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ, θα διεξαχθεί κανονικά και το αυριανό φιλικό με τον Ατρόμητο, που είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο
θα είναι ουσιαστικά η πρώτη έτσι, γεύση που θα μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ της νέας περίοδου, ναι. Που έχει και μία αλλαγή, έτσι, μόνο τον ΣΒΑΠ, δεν υπάρχει άλλο νέο πρόσωπο, εκτός αν προσθέσεις τον Διαμαντή, τον Κούτσια, τα παιδιά δηλαδή από την, που ήταν δανεικοί, από την ΚΑΠΑ 19 που συμμετέχουν στην αποστολή, Τζόλης και Μιχαηλίδης πλέον δεν μπορεί να τους θεωρήσουμε καινούριους, νέους, ναι. Καινούριους, όπως και το ΡΕΙ και το Μελίσσα που συμμετέχουν στην αποστολή. Ο Μενρέη ήδη έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ, του ίδιου και ο Μελίσσας, αγωνίστηκαν τα νικοί, επέστρεψαν και θα αποφασίσει η τεχνική ηγεσία ποια θα είναι η τύχη τους για τη φετινή, ναι, σεζόν. Είπες ένα, είπες ένα όνομα μόνο, το ΣΒΑΜ, άλλο παίκτη δεν θα πάρουμε εμείς ο ΠΑΟΚ? Σαφώς. κοίταξε, είναι δεδομένο ότι θα γίνουν προσθήκες παικτών. Εγώ υπολογίζω ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, δηλαδή μέχρι τις 3 Οκτωβρίου, ναι, γιατί τότε ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος, ναι, ο ΠΑΟΚ θα προσθέσει 4 παίκτες εκτός από το ΣΒΑΜ στο ρόστερ του. Ναι. 4 τουλάχιστον παίκτες θα προσθεθούν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μυστικό ότι αναζητείται ένα ακόμη χαφ, ότι αναζητείται ένα φορ, και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει σε σχέση με πιθανές αποχωρήσεις που θα καταγραφούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ είναι ανοιχτός σε συζητήσεις για αποχώρηση, παραχώρηση, πώληση ποδοσφαιριστή. Δεν είναι και αυτό μυστικό. Θα επιχειρήσει να γίνει μια συζήτηση με τον Βέρμπλουμ, διότι όπως όλα δείχνουν δεν είναι σε θέση να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα. Ο τραυματισμός του τον πήγε πίσω, τα χρόνια έχουν περάσει. Το συμβόλαιό του είναι πολύ υψηλό. Ναι. Είναι πολυτέλεια δηλαδή να μένει στο ρόστερ ένας παίκτης στον οποίο δεν δείχνει τεχνική ηγεσία να υπολογίζει για τον βασικό κορμό. Δεν μιλάω για τη βασική εντεκάδα, έτσι, για τον βασικό κορμό. Κατάλαβα. Βασικός κορμός, ναι, είναι ένας αριθμός παικτών από 14 έως 16 στους οποίους στηρίζεται κάθε προπονητής. Το ίδιο θα κάνει και ο Φερέιρα στη διάρκεια της φετινής περίοδου. Ναι. Άρα είναι ανοιχτά πολλά μέτωπα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, όπως ανοιχτό είναι και το μέτωπο του Βιερίνια, το οποίο το συζητήσαμε χθες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Επιθυμία του παίκτη, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, είναι να παραμείνει. Αυτό που αναζητά είναι μια καλύτερη πρόταση από τη δεύτερη πρόταση που δέχτηκε πριν από μία εβδομάδα περίπου, και η οποία φάνηκε ότι δεν τον ικανοποιεί, οι 450.000 δηλαδή ευρώ το χρόνο συν πόνους, τα οποία περιμένει ο Βιερίνια, εκτιμώ να αυξηθούν και στις 550 με 600 συν πόνους, για να υπάρξει μια σύγκληση και πάντα συν ένα. Ένα συν ένα δηλαδή, δεν του δίνει κλειστό διαιτές. Ο ΠΑΟΚ του δίνει ένα συν ένα, ναι, βέβαια το δεύτερο χρόνο του τον δίνει με 15 συμμετοχές. Εντάξει, τώρα σε μια χρονιά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ από 40 έως 50 παιχνίδια, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει συζήτηση τότε για το αν θα παίξει ο Βιερίνια με 15 ή όχι, προκειμένου να ανανεώσει και να μείνει και δεύτερο χρόνο στον ΠΑΟΚ. Είναι ανοιχτό το θέμα. Οι πιθανότητες, αν με ρωτούσε κάποιος, θα έλεγα ότι είναι 50-50. Έχουν αυξηθεί δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα οι πιθανότητες ήταν υπέρ του να μην βρεθεί χρυσή τομή μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά θεωρώ ότι ο χρόνος δίνει τη δυνατότητα και στις δύο πλευρές να βάλουν νερό στο κρασί τους, ας το πω έτσι, προκειμένου να υπάρξει μια σύγκληση και να βρεθεί πεδίο συζήτησης που μπορεί να φέρει μια συμφωνία μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Βιερίνια. Ναι. Λες τώρα δηλαδή ότι κάτι πάει να γίνει προς το θετικό, ενώ λέγαμε... Ναι. Ενώ λέγαμε ότι μάλλον τα πράγματα τελειώνουν. Ναι. Σου είπα όμως, είναι πολύ ρευστά. Και από την Τρίτη το έχω πει και δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη για να πεις ότι θα γίνει αυτό ή θα γίνει το άλλο. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας έδειχναν τα πράγματα πολύ δύσκολα. Τώρα έχουν αλλάξει κατά κάποιο τρόπο οι συνθήκες. Έχουν δημιουργηθεί συνθήκες δηλαδή που θα μπορούσαν να φέρουν σε ένα τραπέζι με συμφωνία τις δύο πλευρές, τον ΠΑΟΚ και τον Βιερίνια. Παίζουν πολλά, είναι ο Ρέμπε στη μέση, είναι ο Φερέιρα, αλλά το τελικό κέι σε αυτή την περίπτωση θα το δώσει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος δεν είναι μυστικό ότι περίμενε πως θα έλεγε ναι στην αρχική πρόταση που έγινε στο Βιερίνια πριν τα play-off.
Έτσι, ναι. Γιατί εκείνο το Σαββατοκύριακο είχε κατατεθεί μια πρόταση, όπως είναι γνωστό, στην οποία ο Βιερίνια δεν απάντησε ποτέ. Τη Δευτέρα αποσύρθηκε η πρόταση, έγινε καινούργια την προηγούμενη Δευτέρα. Τη Δευτέρα εννοούσα στο ξεκίνημα μετά το play-off. Δηλαδή, Παρασκευή βράδυ κατατέθηκε, Σάββατο Κυριακή έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό πρεμιέρα play-off. Τη Δευτέρα αποσύρθηκε η πρόταση. Και η καινούργια έγινε την προηγούμενη Δευτέρα, η οποία ήταν σαφώς χαμηλότερη από την πρώτη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί να βελτιωθεί και ο Αντρέ να την αποδεχθεί και να μείνει, να κλείσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχει λίγο δρόμο ακόμα, έχει λίγο δρόμο ακόμα αυτό το θέμα. Μάλιστα. Διαβάζω τώρα εδώ αυτά τα θέματα με τα τηλεοπτικά, Κώστα, και την κίνηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, τη χθεσινή συνάντηση με τους υπόλοιπους πέντε κτλ. Και βλέπω ότι κάποιοι άλλοι, ας πούμε, έχουν έτσι λίγο τρελαθεί με την όλη ιστορία. Ο Κούγιας. Και ο Κούγιας, ναι. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Ταρακουνήθηκαν προφανώς. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι politics τώρα. Εδώ έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο προσπαθούν οι ομάδες να βρουν, οι πιο ισχυροί να παίξουν ρόλο, οι ανίσχυροι να βρουν ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα. Γιατί κακά τα ψέματα, από δύο πλευρές, από δύο τομείς μπορούν να αντλήσουν φέτος χρήματα οι ομάδες. Με δεδομένο ότι δεν θα έχουμε εισιτήρια διαρκείας και εισιτήρια αγώνων, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της περίοδου, και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει μέχρι πότε, τα έσοδα θα προέλθουν από τα τηλεοπτικά και από τους χορηγούς. Ναι. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει κουβέντα Κώστα για φέτος. Είμαστε στις 10 Αυγούστου, φτάνουμε. Τι να αλλάξει το τοπίο του τηλεοπτικού, πώς να αντλήσουν στις 10 Αυγούστου χρήματα, οι ΠΑΕ, τα χρήματα που ονειρεύονται. Η κουβέντα δεν μπορεί παρά να γίνει για την επόμενη περίοδο. Ο ΠΑΟΚ είναι εξασφαλισμένος, έχει το ΠΑΟΚ TV, τα ποσά που θέλει να αντλήσει από την αγορά θα τα αντλήσει. Μα 500 χιλιάρια λιγότερα, μα 600 χιλιάδες λιγότερα, θα τα πάρει τα λεφτά που θέλει. Για τις υπόλοιπες ομάδες είναι πρόβλημα. Και γι' αυτό γίνονται κουβέντες, αλλά δεν ευνοεί το κλίμα. Δηλαδή βλέπεις τη Λάρισα και τον Ολυμπιακό να θέλουν να χαράξουν μια πολιτική που απλά αντίδρασης. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή σε μια συζήτηση 6-7 συνεταίρων, αν οι δύο έχουν μόνιμα αντίδραση και μόνιμα θέλουν, ας πούμε, να επιβάλλουν άποψη ακόμη και όταν δεν έχουν δίκιο, υπάρχει παραλογισμός. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Σωστά. Δεν θα βγει άκρη ποτέ. Μα ακριβώς δεν θα βγει. Και δεν θα δοθεί και λύση στο πρόβλημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι. Ούτε λύση στο πρόβλημα θα δοθεί των τηλεοπτικών με τις ανατροπίες που υπάρχουν, ούτε πρόκειται να υπάρξει μια σοβαρή προσέγγιση. Δηλαδή μαζεύτηκαν 7 και βγήκε ο Κούγιας σήμερα και τι είπε, είναι 7 που δεν με ψήφισαν. Μα τι να την ψηφίσουν. Αφού το μυαλό σου είναι πώς θα εξυπηρετήσεις τον Ολυμπιακό και πώς θα κάνεις αυτή την αντίδραση. Πώς θα προσελκύσεις το ενδιαφέρον του τύπου για να σε πάρουν τηλέφωνο, να σε βγάλουν στο ραδιόφωνο. Μα αυτό σκέφτεται το πρωί στο βράδυ. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Είμαι ιδιοκτήτης της Λάρισας. Μπράβο, και τι έγινε δηλαδή. Και οι άλλοι τι είναι ιδιοκτήτες δηλαδή. Στα άσπρα χώματα. Σωστά. Πώς θα γίνει. Δεν μπορεί να έχει πάντα δίκιο ο Κούγιας. Είναι τρελό να έχει πάντα δίκιο. Και μόνον δίκιο αυτός και όλοι οι υπόλοιποι, όταν δεν συμφωνούν μαζί του, να είναι, ξέρω εγώ, σπήρα ή να ονειρεύεται ή να εφιάλτης και φαντάσματα. Εδώ μιλάμε για το κοινό, για το καλό του ποδοσφαίρου. Πώς θα γίνει ξαφνικά στις 10 Αυγούστου να υπάρξει κοινό τηλεοπτικό συμβόλαιο και κεντρική διαχείριση δικαιωμάτων. Δεν γίνεται. Μα και ποιο κανάλι θα... Μα ακόμα και αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και μια συζήτηση, ότι υπόθεση εργασίας, έτσι, συμπράττουν η Νόβα και η Κοσμοτέ. Να βάλω και την ΕΡΤ μέσα, να τη βάλω και την ΕΡΤ μέσα. Ναι. Οι ομάδες ζητούν 50 εκατομμύρια. Από πού θα βρεθούν τα 50 εκατομμύρια. θα πρέπει να βάλουν από 20 εκατομμύρια η Κοσμοτέ και η Νόβα και 10 η ΕΡΤ. Μα το προϊόν διαιρεμένο σε 3 κανάλια δεν μπορεί να αποφέρει 50 εκατομμύρια έσοδα. Σωστό. Δηλαδή πώς ζητάω από κάποιον λεφτά τα οποία δεν μπορεί να τα βρει να μου τα δώσει. Είναι κοινή λογική. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι να βρούμε μια κεντρική διαχείριση. Πού απευθύνεστε, στο BBC για να πάρετε 50 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν 50 εκατομμύρια στην ελληνική τηλεοπτική αγορά. Έτσι. Δεν μπορεί να τα αντλήσει
από τους τηλεθεατές τα 50 εκατομμύρια για να σας τα δώσει ή και από τη διαφημιστική αγορά ενδεχομένως. Άρα θα πρέπει να οργανωθείτε για την επόμενη περίοδο και φέτος να γίνει το καλύτερο δυνατό. Ο ΠΑΟΚ αν ενδιαφέρονταν, ο Κούγιας θέλει να πει ότι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Μα αν ενδιαφέρονταν μόνο για τον εαυτό τους, δεν θα έκανα συναντήσεις με τους υπόλοιπους σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση συνολικά και να αντλήσουν χρήματα από την αγορά και οι υπόλοιπες ΠΑΕ, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία πιο ανταγωνιστικών ομάδων σε σχέση με αυτές που έχουν σήμερα. Ναι, αλλά λέει μόνο τους αντιπάλους μας καλέσατε, λέει. Μόνο αυτούς λέει που δεν με ψήφισαν. Μα δεν ήθελε να συμμετέχει, δεν θα πω αντιδρά, αφού έχει δημιουργήσει ένα μπλοκ με τον Ολυμπιακό και έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Ας καλέσει ο Κούγιας μια συνάντηση όλες τις ΠΑΕ να εκθέσει τις απόψεις του περί των τηλεοπτικών. Σωστό. Και δεν τον κασάτα σαν μωρό παιδί κανένα, δεν με παίζουνε, μπαμπά. Δεν με παίζουν εμένα. Πες το για να κοιτά με φωνάκι, δεν με παίζουν. Σωστό. Γιατί εγώ μου δεν σε παίζουν. Μα ναι. Τρέλα είναι αυτό τώρα. Δηλαδή μιλάμε σοβαρά. Και μιλάμε για ένα θέμα, Κώστα. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Είναι τεράστιο, δεν είναι ένα θέμα το οποίο και τώρα να μιλάμε 5 λεπτά, ας πούμε 10 λεπτά για ένα κανονισμό που άλλαξε. Ή δεν άλλαξε ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Υπάρχει θέμα και το θέμα είναι σοβαρό. Δηλαδή τέτοιου είδους ζητήματα λύνονται με σοβαρή προσέγγιση από όλες τις πλευρές. Και επειδή ο αριθμός των 14 ομάδων είναι μεγάλος, δηλαδή 14 εκπρόσωποι, δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουν και να μοιράσουν την πίτα. Όταν ο κάθε ένας θέλει ένα ικανοποιητικό κατά τη δική του κρίση κομμάτι από την πίτα. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Έτσι. Δεν είναι απλό. Έτσι. Και στο τέλος πάντα... Εγώ δεν βλέπω να βγάζει, δεν βλέπω να βγαίνει άκρη εύκολα ναι. Συνολικά. Είμαι απεσιόδοξος, να ξέρεις. Είμαστε σήμερα 6 Αυγούστου, σωστά. Βέβαια. Δεν έχει οριστεί καν η ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης του πρωταθλήματος. Όχι, δεν έχει γίνει κλήρωση. Ούτε καν η ημερομηνία της κλήρωσης. Τώρα τι να λέμε. Άντε, ανυπομονούμε να γίνει κανένα Άρης ΠΑΟΚ να γουστάρουμε λίγο, Κωστά. Δεν ξέρουμε αν οι ομάδες θα είναι 14, αν οι ομάδες θα είναι 15. Έχουν προσφύγει στο διαιτητικό της ΕΠΟ η Ξάνθη και ο Απόλλωνας. Ναι, χαμός για τον Παράζ. Ναι. Αν δικαιωθούν, θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα 15 ομάδων με μία ομάδα ρεπό κάθε εβδομάδα. Τι να σου πω τώρα. Είναι τα πράγματα λίγο χύμα στον ελληνικό αθλητισμό ή μου φαίνεται. Και στο μπάσκετ μια από τα ίδια. Και στο ποδόσφαιρο μια από τα ίδια. Στο βόλεϊ ό,τι να είναι. Τα άλλα αθλήματα δεν ασχολείται κανείς. Μήπως λίγο το έχουμε πάρει προς τα κάτω. Δεν είναι χύμα, Κώστα. Δεν μπορούν να αντιληφθούν οι ομάδες και οι παράγοντες ότι ο συνασπισμός και το κρασί το νερό στο κρασί φέρνει αποτελέσματα. Στυλώνουν τα πόδια και λένε αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Κρατάνε τέλος. Μούτρα όλοι. Δεν γίνεται να κρατάς μούτρα, ρε παιδί μου. Δεν με παίζει ο Γιαννάκης όλη μέρα. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση και μια διαφορετική φιλοσοφία. Διαβάζεις εσύ για τη γερμανική λίγκα, την αγγλική λίγκα, την ισπανική λίγκα να συμβαίνουν αυτά. Ούτε το διανοούνται. Δηλαδή έχουν μια σοβαρή προσέγγιση. Η αντιπαλότητα είναι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Και από εκεί και πέρα υπάρχει συνασπισμός με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών που μπορούν να απορροφήσουν από την αγορά. Αυτή είναι η φιλοσοφία των μεγάλων πρωταθλημάτων. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Το μπλοκ του Ολυμπιακού, το Κούγια, πού να τα δεις αυτά να τα διαβάζεις. Πού να τα, δηλαδή ο εκπρόσωπος της Manchester United και της Manchester City μπορεί να μην ανταλλάσσουν καλημέρα λόγω της ποδοσφαιρικής αντιπαλότητας στην πόλη. Όταν θα καθίσουν στο τραπέζι όμως για το κέρδος των κλαμπ που εκπροσωπούν, τι θα πούνε, ότι όχι έτσι, όχι γιουβέτσι, όχι το διαιτητικό, η Επιτροπή Ευθέσεων. Μα γι' αυτό και έχουν εξασφαλίσει τόσο τρελά λεφτά και η Αγγλία έχει απίστευτα έσοδα. Είδες τώρα έπαιζε η Bournemouth, η Brentford με τη Fulham και όποιος ανέβαινε θα πάρει 580 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Δηλαδή... Το είδες στο διακύβευμα ποιο ήταν. Ναι. Ο τελικός των εκατομμυρίων ονομάστηκε. Μα είναι τελικός των εκατομμυρίων. Και αυτό είναι που με τρελαίνει. Ότι εδώ αντί να έχουμε σοβαρή προσέγγιση, έχουμε αυτοπόλιτιξ. Όλη μέρα ασχολούμαστε με αυτό. Ο Μελισανίδης θέλει αυτό, ο Σαββίδης θέλει εκείνο, ο Μαρινάκης θέλει τ' άλλο, ο Αλαφούζος θέλει το παράλληλο. Πετάξτε και χούδιας. Σωστά. Λοιπόν, ωραία. Κάτι άλλο δεν έχουμε τώρα από ρεπορτάζ για τα λοιπά. Μας είπες ότι σήμερα έτσι λίγο. Όχι.
Περιμένω. Όχι, 6.30 ώρα είναι η προπόνηση. Ναι. Αναμένονται μετά το τέλος της προπόνησης τα αποτελέσματα των εξετάσεων COVID που έγιναν το πρωί. Υπάρχει μια σχετική αγωνία για να γνωρίζουν και στον ΠΑΟΚ ποια είναι η κατάσταση, γιατί αυτό θα κρίνει πολλά. Και φτάνουμε σιγά σιγά στην ημέρα της κλήρωσης, 10 Αυγούστου, θα ξέρει ο ΠΑΟΚ την πρώτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει στην προκριματική φάση του Champions League, στην οποία συμμετέχει. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο και το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον Κώστα Βασιλόπουλο, το σχόλιο του και βεβαίως για την παοξίδικη επικαιρότητα όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, αλλά και τη γενικότερη επικαιρότητα. Σας είπαμε για το θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί με τα τηλεοπτικά, το συνασπισμό κάποιων ομάδων, τις αντιδράσεις κάποιων άλλων, τη δήλωση Κούγια, η οποία, για να σας την υπενθυμίσω, την ακούσατε νωρίτερα στο Λίμπερο προφανώς. Ο κύριος Κούγιας λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην κίνηση των 7, πάει για το τηλεοπτικό θέμα, συμπλήρωσε. Έκανε στην αρχή δηλώσεις καλή χρονιά και τα λοιπά, γιατί ξεκίνησε η Λάρισα. Αύριο θα τοποθετηθώ για την κίνηση των 7 που κατά σύμπτωση είναι όλοι όσοι δεν με ψήφισαν για πρόεδρο της Super League. Και με την εκβιαστική απειλή τους να μην ψηφίσουν την προκήρυξη, εάν εμείς οι υπόλοιποι που μας έχουν κατεξευτελίσει με τα όσα δηλώνουν και κάνουν οι ζώρες μας, δεν παραιτηθούμε από τα τηλεοπτικά συμβόλαιά μας για να επιβιώσουν αυτοί οικονομικά. Μάλιστα. Αύριο θα τοποθετηθεί ο κύριος Κούγιας. Ανακοίνωση από τους Πάνθυρες για τον Πανιόνιο. Ξεκάθαρη θέση κατά της αγοράς αφημί για να καθαρίσουν τα χρέη της ΠΑΕ Πανιόνιος, πήραν με ανακοίνωση τους οι Πάνθυρες. Και τονίζει βέβαια, τονίζουν οι φίλαθλοι του Πανιωνίου, κοράκια και αρπακτικά του ποδοσφαίρου μακριά. Οι πτήσεις πάνω από τα κεφάλια μας είναι επικίνδυνες. Ο Πάνθυρας ζω υπομονετικό, στρατηγικό και επιθετικό. Να έχετε το νου σας. Όποιος διανοηθεί να παίξει με την ιστορία του συλλόγου μέσω αλλαγών αφημί και έδρας ή τροποποιήσεων σήματος και χρωμάτων, θα μας βρει ενωμένους εναντίον του. Μπήκε και ο Πανιώνιος σε αυτή τη λέλαπα δηλαδή, του αφημί. Λοιπόν. Ήδη φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Πάντα ακούτε στο Τρίποντο, βεβαίως με ποδοσφαιρική εισαγωγή πάντα. Σε λίγο θα πάμε και στο Πύλιο να ακούσουμε και το Σταύρο Κόλκα για το ρεπορτάζ από εκεί. Είπαμε τώρα το πιο ενδιαφέρον της προετοιμασίας έφτασε να είναι το αποτέλεσμα των τεστ που έγιναν το πρωί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που κρατά όλους σε αγωνία. Κάποτε λέγαμε θα έρθει ο ένας, δεν ήρθε ο άλλος, απάντησε και τα λοιπά, σφήνα του Ηρακλή και τα λοιπά. Τώρα δεν έχουμε να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω αργότερα θα έχουμε να πούμε και τέτοια μεταγραφικά. Λοιπόν, διαφημίσεις για ένα λεπτό και επιστρέφουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο, πάντα εδώ στο Τρίποντο, στο Λίμπερος 107,4. Μπαίνεις ορώντας τα καλά σου ή αυτά που φοράς όταν κοιμάσαι. Μπαίνεις όπου κι αν είσαι, είναι εκεί για να διασκεδάσεις μόνος σου ή με την παρέα σου. Και ενώ αυτό ακούγεται σαν γρίφος, δεν είναι. Είναι το online καζίνο του Stoixima.gr με live καζίνο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με ρουλέτα και blackjack για να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου κι αν είσαι, είναι και το καζίνο σου. Η Stoixima, η οποία είναι η χορηγός για την ενημέρωση από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Πύλιο και βεβαίως μαζί με την Injection Service, όπου η Injection Service μας βάζει σε κάτι πολύ πρωτοποριακό. Μπείτε και κατεβάστε τη νέα εφαρμογή της Injection Service από το Google Store και το App Store, που είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. Πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό. Αποστέλλονται ειδοποιήσεις των προγραμματισμένων μελλοντικών εργασιών. Injection Service Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, 2310-933-787. Μας προσφέρει την ενημέρωση από το Πύλιο, από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και ακούμε το Σταύρο Κόλκα σχετικά για τα ζητήματα αυτά και όχι μόνο. Σταύρο, τι γίνεται, καλησπέρα. Εξαιρετικό το νέο λόγο της Stoixima. Ωραίο. Εξαιρετικό. Είναι στις φανέλες τώρα το είδαμε και εμείς, δεν το είχαμε δει. Ναι, δεν το είχαμε μελετήσει. Αλλάξανε όνομα, κάτι κάνανε η εταιρεία. Λόγο. Η μεγάλη εταιρεία άλλαξε νομίζω, η μαμά εταιρεία, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε στο εταιρικό κομμάτι. Ξέρω αυτό που βλέπω, πολύ ωραίο λόγο. Ωραία. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένω να μου πείτε τα νέα. Περιμένω να μου πείτε τα νέα. Τι γίνεται εκεί? Εμείς περιμένουμε τα τεστ. Αυτό με τα τεστ, ναι. Τώρα, η πρώτη είδηση αυτή είναι τώρα τα τεστ. Εσύ δεν υπάρχει ενδεχόμενο να μην υπάρχουν εδώ κανένα μήνα. Να αναμένεις τι γίνεται. Κάθε τεστ. Ναι. Γίνεται κάθε τρεις μέρες. Ναι. Αν βρεθεί πάλι, αν βρεθεί ξέρω εγώ
θετικός κάποιος, είναι αναγκασμένη η ομάδα να μπει σε καραντίνα. Ναι. Τώρα έτσι όπως είναι μαζεμένη. Κατάλαβες, πάρε μια εβδομάδα. Δεν θα με χαλάσει ιδιαίτερα, να είμαι ειλικρινής. Ναι. Ωραία, αλλά δουλειά δεν γίνεται έτσι. Ένα μηνάκι εκεί μια χαρά είναι, Σταυρό. Ναι, εγώ απλά σου λέω ότι ξέρεις ότι θα πάμε φυλακή για οικονομικούς λόγους. Εντάξει, δεν γίνεται να προπονηθεί και να δουλευτεί η ομάδα σωστά. Ούτε φιλικό θα μπορέσει να παίξει τίποτα. Εκεί είναι θεματάκι αυτό, όπως και να έχει. Δηλαδή, okay. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι λίγο σύνθετα. Όντως. Δεν το έχουμε ξαναντιμετωπίσει γι' αυτό. Κακά τα ψέματα τώρα, μην λέμε τώρα. Δεν είναι κάτι σύνθετος. Το καλό είναι ότι η δημοκρασία είναι καλή. Δηλαδή, επειδή συγκρίνομαι πολύ με την Ολλανδία, οι θερμοκρασίες που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία ήταν πολύ χειρότερες από αυτές που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στο Πύλιο. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, κόστα μία μέρα, βράδυ, δεν μπορούσα να κλέψω τον ύπνο μου, από τη ζέστη, γιατί εκεί όταν κάνει 40 άρια, δεν το θέλω για τα δικά μας. Έτσι. Εκεί βράζει ο τόπος, φίλε, γιατί είναι, η Ολλανδία είναι πάνω στο νερό. Η υγρασία, ναι. Ναι, είναι πάνω στο νερό. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, πήρα 3 ώρα το βράδυ την ρεσεψιόν και της λέω να μου φέρει, πώς το λένε, ανεμιστήρα και μου λέει δεν έχει. Oh. Και της λέω πήγαινε αγόρασε. Και της λέει, φίλε, δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Μιλάμε για μαρτύριο. Εδώ είναι πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα. Ας, νιώνασμός αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, τώρα διαβάζω εδώ κάτι θέματα με τα τηλεοπτικά. Κάτι 7 συναντήθηκαν. Ο Κούγιας διαμαρτύρεται. Είπαμε και πριν με τον Κώστα, σχολιάσαμε λίγο ότι δεν τον παίζουν και τα λοιπά. Τι γίνεται τώρα με το θέμα αυτό? Κοίτα, τώρα εδώ υπάρχει μια επιρροή της Νόβα, ναι, προς συγκεκριμένο γκρουπ ομάδων. Δηλαδή, όλοι όσοι είναι καλά με τον Ολυμπιακό, πλην τον τη ΣΑΕΚ π.χ. που είχε συμβόλαιο κλειστό, με έναν μαγικό τρόπο έχουν καλά συμβόλαια με την Νόβα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Νόβα δεν έχει τον Όφη που έπαιξε μπαλάρα πέρσι και βλέπαμε όλα τα παιχνίδια του γιατί παίζει σωστά. Σωστό. Ωραία και ευχάριστα. Ωραία, αλλά έχει, ξέρω εγώ, τα Γιάννα που ανέβηκαν τώρα και πουλήσαν τον Νικολιά που έμενε ελεύθερος στον Ολυμπιακό για να τον ξαναπάρουνε. Αυτό πάλι. Δίνω το παράδειγμα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ναι. Το γκρουπ λοιπόν των ομάδων αυτών με μπροστάρι τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό λέει το εξής. Ότι αν είναι να δημιουργηθούν συνθήκες ανισότητας στη Λίγκα και οι φίλοι Ολυμπιακού να είναι βολεμένοι και οι άλλοι να δημοκτονούν με αποτέλεσμα να έχουν εξαρτήσεις, χίλιες φορές να γίνει ένα γκρουπ παικτών που θα απαιτήσει να βρει την οπτική στέγη. Θα είναι αυτή η Νόβα με νορμάλ συμβόλαια, θα είναι αυτή η ΕΡΤ που θα πει στο παιχνίδι αναγκαστικά σε κάποια φάση, θα δείξει. Το μόνο σίγουρο είναι ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, παρότι ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να πάει στο γκρουπ, να κάνει δικό του κανάλι. Δικό του κανάλι. Ωραία, όπως κάνει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτές οι δύο ομάδες παρότι έχουν τη βάση τους, ωραία, δεν θα υπογράψουν και αυτή την προκήρυξη του βαθμίματος που χρειάζεται τα 2/3. Και, αυτοί, και μιλάμε τώρα για τις μισές ομάδες πρωταθλήματος, εντάξει. Ναι. Και συμβόλαιο με την Νόβα δεν έχουν ούτε οι Ξάνθη, ούτε ο Απόλλωνος Μπίλης. Δεν θα παίξουν τον Παράζ, αν θα παίξουν ανάλογα με την απόφαση του Διευθυντικού την ερχόμενη Δευτέρα. Ωραία. Άρα λοιπόν, λογικά έγινε αυτή η κίνηση, εκτιμώ, και πραγματικά θα πιεστούν καταστάσεις, γιατί όντως δεν θα υπογραφεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος. Και δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αν δεν υπάρχουν ίδιες συνθήκες μεταξύ των ομάδων. Γιατί μιλάμε τώρα για μια χρονιά, Κώστα, και φίλοι ακροατές του Λιμπέρο, θα δώσει 4,4. Που δεν υπάρχουν εισιτήρια. Κοντάχει έσοδα ο άλλος. Έτσι. Κοντάχει έσοδα. Ούτε δηλαδή θα πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του ο κάθε διοκτήτης ακόμα και τη διεξαγωγή του αγώνα. Καταλάβες, ούτε τα έξοδα και τον αγώνα δεν βγάζει. Και ο κόσμος νομίζει ότι εντάξει θα γίνει το μάτς. Δεν ξέρει πόσα χιλιάρικα δίνεις
Διαιτητές, παρατηρητές, υπάλληλοι, το ένα, το άλλο, security, χαμός. Άστο, δεν υπάρχει, τα έξοδα είναι πολλά. Ναι. Δεν είναι απλά. Το λειτουργικό των αγώνων, ανάλογα με το επίπεδο των αγώνων, που κινδυνότητα των αγώνων, ναι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία και κατά ψέματα είναι μια υπόθεση που απασχολεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, το επαγγελματικό, ναι. Και βλέποντας και κάνοντας. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι, και αυτό είναι δεδομένο που το λέω, επειδή μιλάω με αρκετές ομάδες από αυτές που είναι στον κόλπο, ναι. Ωραία, δεν πρόκειται να υπογραφεί η προκήρυξη αν αυτές οι 7 ομάδες, όχι 7, οι 5 ουσιαστικά δεν δουν στέγη. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Κάνα μεταγραφικό έχεις να μας πεις όμως? Όχι. Κοίτα, μεταγραφικό. ξέρω ότι παραμένω ανοιχτό του ΑΧΠΟΜ. Ωραία. Δεν έχει κλείσει δηλαδή ότι δεν μπορείτε. Ναι. Τώρα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ σκέφτεται πάρα πολύ το ενδεχόμενο να κρατήσει αυτήν την ομάδα μέχρι τις 25 Αυγούστου, που το πρώτο παιχνίδι, και να μην την μπερδέψει. Ναι. Εντάξει, εγώ ειδικά στο κομμάτι του φόρ διαφωνώ. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί με έναν φόρ πιο ξεκάθαρο, βασικό από αυτός που έχει. Ωραία. Θεωρώ ότι είναι λάθος να μην πάει για φόρ. Αλλά υπάρχει πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, όντως, να μην κινηθεί τίποτα μέχρι τις 25 Αυγούστου. Γενικά είναι μια μεταγραφική περίοδος διαφορετική από τις άλλες, γιατί απλούστατα ο βασικός όγκος των μεταγραφικών κινήσεων θα γίνει Σεπτέμβρη. Οι μεταγραφές τελειώνουν 3 Οκτωβρίου. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι μια χρονιά, επειδή το συζητάω καιρό τώρα και το έχω αντιληφθεί, δεν είναι μια χρονιά σαν τις άλλες. Αυτό που κάνει π.χ. ο ΠΑΟΚ εδώ δεν είναι προετοιμασία. Είναι συνέχεια της, πώς το λένε, είναι συνέχεια της προηγούμενης. Δηλαδή είναι σαν να πήγανε μια εβδομάδα διακοπές και να συνεχίσαν την προηγούμενη. Γιατί αυτό έγινε, εντάξει. Τώρα, τι διαφοροποιήσεις θα έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι τις 25 Αυγούστου, ο ΣΒΑΜ αντί του Μαουρίτσιου, και ο Κρέσπο, ο Ζαμπά και ο Πέλκας, που πιθανότατα θα είναι διαθέσιμοι σε αντίθεση με την με το τέλος της προηγούμενης χρονιάς που δεν ήταν. Ωραία. Αυτές ήταν οι διαφοροποιήσεις. Δεν περιμένεις κάτι πιο εντυπωσιακό, δηλαδή κάτι πιο έτσι? Ήρθε, έρχεται, όχι, παιδιά, παιχταράς, Βραζιλιάνος παιχταράς και τέτοια. Δεν... Καμία σχέση. Όχι. Βασιλιάς Πεκταράς, όχι. Ούτως ή άλλως δεν τα έλεγα εγώ. Κάποιοι άλλοι φίλοι σου τα έλεγα. Ναι, γι' αυτό τα λέω. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Κάνα Βραζιλιάνο Πεκταρά, Σαβίδι, πάρτα όλα και τέτοια. Όχι, όχι. Σαβίδι μείωσε τα έξοδα, είναι το λόγο. Το μωτό. Δεν είναι Σαβίδι, πάρτα όλα. Και γενικά είναι μια διαφορετική χρονιά. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε πολύ διαφορετικά από αυτά που ξέρουμε. Ακόμα και η προπόνηση. Ναι. Η προπόνηση πιο πολύ θυμίζει προπονήσεις καθημερινότητας σεζόν Τρίτη-Τετάρτη, που έχουν περισσότερη ένταση, γιατί Πέμπτη-Παρασκευή πέφτουνε, παρά προπονήσεις προετοιμασίας. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά? Ναι, οι προπονήσεις, ναι, είναι ίδιες με Τρίτη-Τετάρτης και είναι δύο. Ωραία. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε μια... δεν είναι δηλαδή προπονήσεις σε ένα άλλο επίπεδο που ουσιαστικά χτίζουν σεζόν. Και το ίδιο ισχύει και τα μεταγραφικά. Δηλαδή το πού θα κάτσει η μπίλια, το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, το ποιες ομάδες μπορούν να τα αποκριθούν οικονομικά, το τι ομάδες μπορούν να βρουν οι ελεύθεροι σε καλύτερο πρωτάθλημα. Μπλα 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 μπλα. Συγγνώμη. Αυτό θα γίνει καλό Σεπτέμβριο. Δεν θα υπάρχει από τώρα αυτό. Και μία άλλη διαφοροποίηση, όχι διαφοροποίηση, και ένα άλλο σύν που θα μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι τις 25 του Αυγούστου, είναι μπας και συμφωνήσει και με τον Βιερίνια, εντάξει, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος στην περσινή σεζόν, στα τέλη. Ωραία. Είναι και αυτό. Το οποίο πραγματικά, δηλαδή,
ας μου το κάνει κάποιος χάρη, ας φανθούμε, φίλε, να γυρίσει. Δηλαδή, δεν είναι κακό. Πες, θα το κάνω χάρη στον Κόλκαρε, εγώ, τα βρήκαμε, έρχεται. Εντάξει, μπορώ να τελειώσει έτσι ο Βιερίνα την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Δεν μ' αρέσει. Και εγώ νομίζω ότι δεν θα γίνει τελικά, Σταύρο, έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Ότι κάτι θα γίνει και θα μείνει. Ναι, τέλος πάντων, τι να πω. Ας θα βρει κάποιος. Το πολύ πολύ, το πολύ, πολύ, αυτό... το πολύ πολύ να έρθει στον Άρη μας. Έχει και Μπαλοτέλη και Κουαρές, μ' αρέσει. θα αυτή θα, θα παίξει λίγο πιο πίσω. Θα γράφουν, θα πιστεύουν. Ναι. Εντάξει, όχι όλοι, όχι όλοι, για να μην τους βάλουμε όλους στο ίδιο καζάνι, αλλά γράφτηκαν όντως. Κουαρέσμα ναι, και καλά. Ναι. Θα πάω και τον Νεουσέμπιο. Μπορεί να είναι ναι. Ναι, αλλά το Βιερίνια είναι φίλος, λέει, με τον Άγγελο. Οπότε. Φιλαράκια είναι. Δεν πίνουν συχνά πυκνά. Με τι να τον πληρώσουμε, με τέτοιο. Με στερλίνες. Εντάξει. Yeah. Με φιλιά και αγκαλιές και αυτοί δεν έχουν financial fair play όμως, Σταύρο. Κοίτα. Δεν έχουν. Άλλος έχει. Μπαν είχανε, σβάν είχανε. Τα λύσανε, τα λύσανε. Εντάξει, τα λύσανε. Θοδωράρας Προεδράρας τα λύσε. Ναι, τα λύσε, αλλά έκρασε την ΕΠΟ. Εγώ διάβασα την ανακοίνωση της ΕΠΟ που ήταν πολύ προσεκτική. Απάντησε μετά όμως, απάντησε. Ναι, απάντησε. Και λέει ότι η αστοχή είναι της ΕΠΟ, εντάξει. Εντάξει, άκουγες κανένα παιχνίδι τώρα μέσω του Καρυπίδη, ξέρουμε σε ποιον γκρουπ ανήκει. Όχι. Εντάξει, ας χαλαρώσει λίγο. Ας χαλαρώσει. Ποιος δεν ανήκει πουθενά. Δεν ανήκει πουθενά. Ούτε οι ίδιοι δεν το λένε αυτό. Το λένε. Ανεξάρτητοι και περήφανοι από το 1914. Καλά, από την πολύ περηφάνεια, μην πας τίποτα που πουλίνα να σηθεί και σαν θυμόνι. Λοιπόν, επειδή είσαι και κρυφορεπόρτερ μπάσκετ, θα μας πεις καμιά δύση για μπάσκετ. Ένα παίκτη έμεινε να πάρεις. Νομίζω. Ναι, αλλά τώρα ο Κάρης μας την έκανε λίγο. Αυτό στη Φραγκοφωνιά. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Τώρα θα κάνει και σε εμάς τώρα, να ξέρεις. Έχει και λεφτά αυτό, δεν είναι κανένας στοχός. Έχει μια εταιρεία, ξέρω ότι. Έχει λεφτά πολλά. Ναι. Και η πλάκα ναι. Είναι, Σταύρο, εγώ δεν το περίμενα. Γιατί για τον ΠΑΟΚ έλεγε καλά λόγια. Εγώ περίμενα σε εμάς να τη φορέσει πρώτα. Εντάξει, προφανώς είναι μια διαδικασία συνολική. Στον ΠΑΟΚ έλεγε αυτό και καλύτερα να πήγαινα στον ΠΑΟΚ, έλεγε όταν έφυγε από εμάς και τέτοια έλεγε δεξιά και αριστερά. Και τώρα δεν βλέπω ότι έκανε προσηγή. Ναι, και, όχι, έγινε προσπάθεια τον ΠΑΟΚ να διακανονίσει και δεν τη δέχτηκε. Α, και είπε και όχι. Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι τον ότι αδιαφόρησε ο ΠΑΟΚ. Είναι τέτοιος, είναι περίεργος. Και δεν έχει αυτό, το ξέρουμε. Έχει έναν από την Αθήνα, έναν αξιοπρεπή κύριο. Καλό παιδί. Τα από ΤΑΦ που είχαν πει για έναν από ΤΑΦ. Όχι, όχι, όχι. Αλέξανδρο Κάπα. Αλέξανδρο Κάπα. Από Κάπα. Εντάξει. Επόμενη φορά θα ναι. Πάρουμε παίχτη από Κάπα. Έτσι. Όταν θα γίνει Λάμδα. Σωστό. Ωραία. Σωστό, ναι, σωστό. Έτσι πάνω αυτά. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε. Ναι. Αυτά. Αύριο πάλι. Αυτά, φίλοι, καλή διαμονή. Θα μιλήσουμε. Ναι. Γεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Σταύρο Κόλκα από το Πήλιο, χορηγός προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, η Jexo Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βεζοκινητήρα σας. Μπείτε και κατεβάστε την νέα εφαρμογή από το Google Store και App Store που είναι συμβατή σε όλες τις συσκευές. Πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης με ηλεκτρονικό. Η πρώτη καταχώρηση γίνεται υποχρεωτικά από το συνεργείο, από την Injection Service δηλαδή. Πολύ σημαντικό ότι αποστέλλονται ειδοποιήσεις για τις προγραμματισμένες μελλοντικές εργασίες. Δηλαδή σου λέει ότι σε 1000 χιλιόμετρα, αδερφέ, πρέπει να πας να δεις τη μηχανή. Λοιπόν. Η Jexo Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, 2310-933-787. Ο Χρήστος θέλει να πιάσουμε γκόμενα τώρα μεσημεριάτικα, σίγουρα. Χρήστο. Μουσική για φλερτ μας βάζει. Ωραία, ρομαντική. Λοιπόν, μαζί μας για την ενημέρωση από το Πήλο για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και η Στίχημαν. Το παιχνίδι πλέον έχει γίνει πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό, τα συναισθήματα αναλλάσσονται κάθε στιγμή, η ένταση ανεβαίνει συνεχώς. Γι' αυτό και το στίχημαν.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο. Με ολοκληρωμένο προϊόν cash out, με live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, με ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι σε στίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στίχημαν μαζί μας για την ενημέρωσή σας από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ από το Πήλιο, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλάβετε, το αφήνω επίτηδες γιατί σε λίγο θα αρχίσουν να χτυπάνε τα τηλέφωνα εδώ. Έλα Κώστα, έλα Χρήστο, τι ώρα σχολάτε,
και τα λοιπά. Πού είστε ακριβώς, παιδιά, δεν θυμάμαι την οδό. Α, είστε στο κέντρο. Α, βολεύει, βολεύει. Βολεύει. Καλά, εσύ Κώστα στο Ρετζίκι δεν μένεις, ναι, αλλά. Α, θα σε πάω εγώ, δεν πειράζει. Βολεύει στο κέντρο. Για βάλει λίγο κι αυτό. Μαζί μας βεβαίως η κορυφαία εταιρεία σε υλικά ξηράς δόμησης για κατασκευές, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, υλοχρωματισμούς. Από ένα δωμάτιο μέχρι ένα ξενοδοχείο για ανακαινήσεις. Η εταιρεία που εμπιστεύονται αρχιτέκτονες, μηχανικοί, διακοσμητές για μεγάλα και απαιτητικά έργα, αλλά και για κατοικίες και καταστήματα. Ανακαινήστε το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα, τα διαμερίσματά σας. Κάντε την περιουσία σας προσοδοφόρα και λειτουργική, έτοιμη να υποδεχθεί το μέλλον. Καλέστε στο 231-09-47-200 για να πάρετε προσφορά ή επισκεφτείτε το salcall.gr για περισσότερες πληροφορίες και να δείτε φωτογραφίες εκεί, δείγματα από τη δουλειά των παιδιών. Όλα ανθυρά, όλα καλά στη Salcall Ελλάς. Ένα Aperol Spritz τώρα θέλω, μια ξαπλώστρα και μια πισίνα. Και να λυκνίζονται διάφορες αξιοπρεπείς κυρίες απέναντι. Όχι, εγώ δεν θα κατάλαβες, δεν θα βλέπω. Να δημιουργούν το σκηνικό, ας πούμε, κατάλαβες. Λοιπόν, πολύ ωραίο το mood που μας έβαλε ο Χρήστος. Όμως τώρα πρέπει να πάμε εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τις δικές σας απόψεις, με Άρη και Ηρακλή και με ΠΑΟΚ και με μπάσκετ. Πάλι έχω πραγματάκια για το μπάσκετ να σας πω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, μια-δυο διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχε χάρη που είμαι παντρεμένος με αυτή τη μουσική. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ουρές κάνουν από κάτω, εδώ στη Λέοντο Σοφού. Λοιπόν, συνεχίζουμε δεύτερη ώρα. Έχουμε ακροατή. Σε λίγο θα πάμε στον Αντώνη τον Γκάτζιο για να μας ενημερώσει για τον μπάσκετ του Άρη, γιατί έχουμε κινητικότητα. Είπαμε, θα λέμε αρκετά μπασκετικά. Στα αριτζιανά της πόλης δεν ακούτε πολύ μπάσκετ. Τώρα εδώ με εμάς όλο τον Αύγουστο θα ακούτε πολύ μπάσκετ. Λίγο να το σηκώσουμε το άθλημα. Πρώτα όμως θα πάμε στο φίλο ακροατή που περιμένει, να μην περιμένει τζάμπα. Δύο έχουμε κιόλας και σε λίγο θα έχουμε κι άλλους. Οπότε θα έχουμε Αντώνη μετά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Δικαιώθηκα, δηλαδή μιλάμε. Πάω να παίξω ένα τζόκερ, τα πήρε ο άλλος με 3 ευρώ 7,5 εκατομμύρια. Είπα ότι θα βγεις πρώτος ναι. Σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Τελικά κάποιοι νευριάζομαι με αυτό. Μέχρι έχουν πει να παίξω, να παίξω ο Άρης στο Καρεσκάκι σαν έδρα. Τέλος πάντων, δεν ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, για μπάσκετ. Από Γκάρετ φάγαμε... Στο τελικό ήταν 96 με τα Ογκρές. Από Γκάρετ τώρα μας κυνηγάει κι άλλος Γκάρετ. Όπου όντως δηλαδή, εκείνο με τον Γκάρετ, ρε φίλε, όντως. Τι ξεφώνει το είχε φάει ο καημένος. Δηλαδή παίξαμε, τι καημένος, ρε φίλε. Εντάξει, καλά, μόνος του ήρθε στην ομάδα. Έδρα, συνέδρα της Ογκρές παίξαμε. Ναι. Έβαλε 34 ο Μπάνε, 22 στο Πέντζα. Η ομάδα στάθηκε πολύ καλά, παίρνει σε μια ομαδάρα, Τιτάνια, με συνέδρα της. Ναι. Με θύμισε μου λίγο τον Πεσχάρα, το Ρίβας. Το ναι. Ρίβας, Ραμόν Ρίβας. Ναι, Πορτορικανός. Πορτορικανός και έχασε τους αξιοπροπέστατα 8 πόντους, εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή, σαν να μαχόταν στον Αλεξάνδρο να παίξει τελικό ή τα Ουγγρές, ας πούμε, κατάλαβα. Σωστό, σωστό. Θέλω να μου πεις, ρε φίλε, ναι. Η Ευρωλίγκα. Αυτό το ταβατζιλίκι δηλαδή, καταρχήν πιστεύεις ότι η Ελλάδα αντέχει τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα? Όχι. Ίσως η ΑΕΚ λίγο. Όχι, Η ΑΕΚ, έχει λεφτουδάκια. Ναι. Έχει λεφτουδάκια. Το ΠΑΟΚ παίξει σαν τρίτος Ευρωλίγκα, όχι σαν πριν, ναι. Με ρισέρφερ, ας πούμε, τέλος πάντων. Και ο Άρης έχει παίξει Ευρωλίγκα. Και, παίξει, και μάλιστα πέρασε και τον Όμιλο. Σωστά. Πέρασε και τον Όμιλο. Έπαιξε top 16. Πεις, αυτό δίνει ένα κίνητρο, ναι. Η ένστασή μου ξέρεις ποια είναι, ότι οποιαδήποτε νίκη στο ποδόσφαιρο, είτε UEFA είναι, είτε Europa League, δηλαδή, είτε είναι πόντι. Δίνει. Είναι πόα, μπράβο, ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πριν 3 χρόνια πέρασε τον Όμιλο, πέρασε και τον Ερυθρό, την Παρτιζάν, και πήγε στους 16 και αποκλείστηκε από την Τενερίφη. Που έγινε και η κάτοχος, τροπέο, αν θυμάμαι καλά. Σωστό, σωστό, σωστό. Τι πήρε ο ΠΑΟΚ δηλαδή από εκείνη τη χρονιά? Πόντους, ρε αγόρι μου, πόντους. Χρήμα, έστω κάτι, δώστε 30.000 στην τίποτα, νίκη, αυτή, ξέρω, αυτή είναι νεόπλουτοι καρχαρίες είναι, δεν είναι. Λίγα δίνουν. Πόσο άλλο να επενδύσει, ρε φίλε. Δηλαδή σωστά. Ακόμα και ο
ο κάτοχος της Ευρωλίγκα, το είπε και ο Γιαννακόπουλος. Μην νομίζεις, δηλαδή, καμία σχέση λέει με Champions League, λέει. Μην σου πω ότι ζήτημα, λέει, να έχουμε χασούρα, αν το σηκώσουμε δηλαδή, θα πεις, είναι θέμα και επενδύσεις. Αν εσύ έχεις budget 50 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορείς να σου δώσει η Ευρωλίγκα. Και... φίλε, 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ένα να πάρεις. Αλλά το παίρνουμε μέσα. Ναι. Ένα, ναι, συν ένα, λέει. Κάτι έκανες όμως, έφυγες από το ακουστικό, κάτι έκανες και δεν σε ακούμε καλά. Για κάνε, τι. Όχι, όχι, έλα. Κάτι hands free, αυτά, κάτι έκανες. Όχι, τι, δεν έχω τίποτα κανονικό. Λοιπόν, κοίταξε. Στη FIBA, υπάρχει. Στη FIBA, σωστά. Στη FIBA να ξέρεις ότι υπάρχει ranking των ομάδων. Υπάρχει η βαθμολογική κατάταξη βέβαια που μετράει και υπάρχει το ranking των χωρών και των ομάδων. Ναι. Δηλαδή όσο και... Η Ελλάδα ας πούμε, δηλαδή η Βιλερμπάρε φίλε, έχει να ζηλέψει τίποτα ο ΠΑΟΚ, ο δυνατός, αν δυναμώσει δηλαδή ο Άρης από τη Βιλερμπάρε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο ranking ο της FIBA είναι 7η. Έβδομη, πίσω είμαστε. Όχι πίσω, έβδομη στον κόσμο είμαστε. Στον κόσμο. Α, στον κόσμο. Στον κόσμο. Για Ευρώπη, για ευρωπαϊκές διοργανώσεις τώρα λέω. Και πάλι έβδομη πίσω είμαστε. Δηλαδή εντάξει. Όχι πίσω, Ελλάδα είμαστε, φίλε. Ελλάδα. 10 εκατομμύρια. Ναι. Και είμαστε 7η στον κόσμο στο μπάσκετ. Ήταν 5η, εντάξει. Δεν μπορώ τώρα να δεχτώ ότι Σλοβαίνοι. Τους παίζω τους Σλοβαίνους. Εντάξει, οι Σλοβαίνοι τώρα κάνανε μια φουρνιά που δεν παίζεται. Πιστεύω, ναι, είναι η φουρνιά τους. Άμπραγο, όπως το πες, είναι η φουρνιά έτσι. Τους. Εγώ θέλω να κρίνω μια χώρα, τουλάχιστον με 15ετή παρουσία. Δεν μπορώ να κρίνω έτσι ένα τσαφ, ένα αστέρι, ας πούμε. Αμερική, ναι, okay, πρόσεξε, Αμερική, Ισπανία, σωστά μέχρι εδώ. Ναι. Αυστραλία. Ναι, που είναι σε όλα τα παγκόσμια κτλ. Αυστραλία. Αυστραλία, βέβαια. Πρόσεξε. Παίρνω, η Αυστραλία όμως κερδίζει όλα τα πανασιατικά. Καταλαβες. Πάνε και έτσι. Παίζει και ρόλο. Κερδίζει, όπως εμείς κερδίζουμε το ευρωπαϊκό, αυτοί κερδίζουν το ασιατικό. Και εκείνη την περιοχή. Ναι. Αργεντινή, Αργεντινή ναι, τέταρτη. Okay, Σερβία, okay. Σερβία, λογικό. Σερβία. Γαλλία, που πήρε τώρα Γαλλία. Πόσα πήρε στο τέλος, ναι. Και Ελλάδα. Στο τέλος. Και Ελλάδα. Μπράβο, εντάξει, και περνάμε Λιθουανία, Τσεχία, Βραζιλία, μπράβο. Ρωσία, Ιταλία, Πολωνία, Κροατία, και Τουρκία, Πορτορίκο. Είναι τόσο πίσω η Ρωσία. Μα Ρωσία ρε φίλε, άμα δεις τα ευρωμπάσκετ δεν έχει κάνει τίποτα. Τίποτα. Εγώ ήμουν έκπληκτος που η Ιταλία πήγε μια 30ετία. Έτσι. Και δεν πήγαινε καν στα ευρωμπάσκετ, δηλαδή, όχι αφή... μόνο δεν έπαιρνε μετάλλιο. Δεν πήγαινε, ναι, αυτό δεν πήγαινε λέω, καν. Είναι έκπληκτος. Έλεγα, λέω, άντε, λέω, μπορεί να σκάσει μια φούσκα, είναι, λέω, θα περάσει. Και έλειπε 25 με 30 χρόνια, έτσι. Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε. Παλιά τρέμαμε τους Ιταλούς, τις Ιταλικές ομάδες, δηλαδή, τρέισα, ξέρω εγώ, ναι, για... Μιβόρνο, αυτό είναι ένα 38 παράδειγμα για τους υπέρμαχους, αυτών που λένε για τους Αμερικάνους και τις ελληνοποιήσεις, ιταλοποιήσεις. Και το ιταλικό πρωτάθλημα είναι Klein Mind τώρα. Ναι, είναι Klein Mind γιατί έχουν γεμίσει Αμερικάνους και παίζουν χήμα. Δεν βγάζουν Ιταλούς. Χήμα, ναι, μάλιστα. Άμα δεις το πρωτάθλημα μπάσκετ πώς παίζεται στην Ιταλία, ναι, μία πάσα και σούτ είναι. Μια πάσα και σούτ. Ναι. Το ranking ήταν της Ευρώπης, ρε φίλε, της Ελλάδος, δηλαδή, είναι πόντους. Κάθε ομάδα τι πόντους έχει, ρε φίλε. Η FIBA τα μετράει. Δεν μπορεί να αξιώνει να γίνει πάλι στο ΑΚΑ, το Final Eight. Όχι ρε φίλε, όχι ρε. Θα γίνει στη Γερμανία, να πούμε. Σε αυτό παίζει ρόλο, κοίταξε, σε αυτό παίζει ρόλο όμως και ποιος το θέλει. Η ΑΕΚ σου λέει εγώ το θέλω, το πληρώνω. Καταλαβες. Ο Γερμανός σου λέει εγώ δεν πληρώνω. Δεν θέλω Final Four. Η ΑΕΚ σου λέει εγώ παιδιά το κάνω. Εγώ σου λέω το κάνω, θα δώσω ένα εκατομμύριο. Θα δώσω ένα εκατομμύριο, σου λέει και το πάρω, καταλαβες, και το πήρε. Ναι, και το πήρε. Εντάξει. Μα θα πάρω τρόπαιο, θα πάρω ευρωπαϊκό. Θα το κάνω εγώ, θα το πληρώσω και θα το πάρω. Ναι. Χαποέλερ Σαλίμ. Ιστορία γράφει, ευρωπαϊκό το πήρε. Βέβαια. Και μετά πήγε, έπαιξε Intercontinental. Έπαιξε Intercontinental με τη, πήρε, με τη Φλαμέγκο και με την Μπαουρού και το πήρε και εκεί. Και σου λέει πήρα διπυρωτικό. Ναι. Λοιπόν. Άχι, να δεις τώρα, δείχνει να βαράς την καζάρα σου σε αυτό το ζήτημα. Και οι Αριανοί πρέπει να έχουν δίκιο και ο Παοκτσί. Βέβαια. Δηλαδή πήρε η άκρη. Ακούγει τώρα μετά από 20 χρόνια αθλητικά σας διπυρωτικό. Διπυρωτικό. Τι έγινε ρε φίλε, ναι. Είναι να βγάλεις το κεφάλι στον τοίχο πραγματικά. Σωστά. Δηλαδή είναι απίστευτο. Λοιπόν. Τέλος πάντων έγινε χάρη. Τα λέμε, να είσαι καλά, θα τα πούμε και αύριο. Γεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να δώσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στον πρόεδρο του ΑΣΜΑ, του Γιάννη του Ψηφίδη. Ναι, όντως. Μεγάλη απώλεια. Και πώς το λένε... Ωραίος τύπος. Για πάντα αριανός, γιατί άνθρωπος από κάτι που με έλεγε, είχα μαλώσει με όλους τους συναδέλφους σου για τον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης. Για τον και όταν πήγαινα, περνούσα από τα γραφεία. Ναι. Εκεί στην Αχμήνης. Ναι. Σταματούσα και μόλις με έβλεπε, αδελφούλη, γιατί μάλλον λέει με τους δημοσιογράφους στα ραδιόφωνα για τον Καρυπίδη. Επειδή είμαι υπέρ του Καρυπίδη, ναι. Λόγω έφερνα συνέχεια με τους, με τους δημοσιογράφους, ναι. Με τους δημοσιογράφους, γιατί δεν θέλω να κατηγοράνε έναν άνθρωπο μεγαλομέτωχο που βάζει τα λεφτά του. Τα λεφτά, ναι. Και τον υποστηρίζω μέχρι και τα στέλια μου, με συγχωρείς, μπροστά έχω βάλει. Μάλιστα. Α, και σε έλεγε έτσι ο Κυριάννης, ε? Ναι, ο Κυριάννης. Φυσικά όλοι με γνωρίζαν, και ο Άγγελος του Χαριστέα τον πρόλαβα, και τον Ζένδρο τον πρόλαβα. Τον πρόλαβε σαν παίκτη τον Άγγελο. Σαν παίκτη φυσικά. Τον πρόλαβα, ναι, γιατί από ένα χρόνο πήγαινα, τα πρώτα μου βήματα τα έχω κάνει στο Κλεάδι της Βικελίδης. Και τον Ζίνδρο, και τον Ζίνδρο. Και τον Ζίνδρο όλους. Πω. Μέχρι και το Σαντό του Γκουντέρ πρόλαβα. Ω, τώρα το φυλακάρα ο Γκουντέρ. Τέτοια τρέλα είχα. Ναι. Δούλευα στις οικοδομές με το συγχωρημό του πατέρα μου, ναι. Και έπαιρνα, δηλαδή πώς λένε, 600-700 ευρώ. Τη Δευτέρα δεν είχα λεφτά, πώς λένε, ούτε ένα παγκό τσιγάρα. Γιατί δεν είχες, στον Άρη πήγαινες και τα τρώγες? Στα εκτός έδρας παιχνίδια. Α, πήγαινες και εκεί, Καθόμουν σε μια αγωνία στη δουλειά, με κοιτούσε, τι έπαθε, έμεινα. Λέω τράβα, μου λέει, λέω δώσε κανένα φράγκο να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα. Και μου λέει, καλά ρε πώς λέει, πάλι με τον Άρη τρέχει. Λέω τι να κάνω. Τι να κάνω. Μέχρι και τα σπορ του Βορρά με γράφανε. Ο συνάδελφος μου, ο κύριος Μπουλώνης, με έλεγε, ήρθε λέει, πώς λέει, ο γραφικός τάδε λέει. Πω. Μέχρι που έδωσα. Α, τόσο παλιά όταν έγραφε ο Βουλώνης ακόμη, ε. Πω. Και όταν ήταν προπονητής ο Τσατσέφη, ήταν στο Holiday Inn. Στο Holiday Inn, η, ναι. Αποστολή. Ναι. Με 30 πόντους χιόνι. Ναι, ναι. Και πήγαινες εσύ πάλι εκεί. Όχι, αναβληθήκανε οι αγώνες. Τα αεροπλάνα. Ναι. Πλήρωσα τα μαλλιοκέφαλα μου από Θεσσαλονίκη μέχρι Αθήνα μεταξύ με 4 φαντάρους. Άλλο πάλι και αυτό. Και όταν έφτασα στο Holiday Inn, έχουν πέσει όλοι στα κισέ, στα τηλέφωνα, και μόλις με είδαν πάγουσαν, λέει, πώς βρέθηκες εδώ. Πώς βρέθηκες εσύ εδώ. Πόρε τρέλα. Και στο Holiday Inn ήταν ο Σαρίδης, ο Γιώργος, όλοι τα ενηφικά, και μου λέει, έλα εδώ το νοσοκομείο, λέει, πώς θα κατέβει η ομάδα, τότε έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και είχα προλάβει και τον Γκουίκ, ναι. Και είχα κάνει σχεδιασμό εγώ. Και όταν πήραμε το αποτέλεσμα 1-2 με το φάουλ του Κουί, ναι. Θυμάμαι στο παλιό το αεροδρόμιο των Αθηνών, είχαν κάνει το τραπέζι όλα τα θυμάσαι, όλα τα θυμάσαι τώρα, τα ψιλομπέρδεψες τώρα, ναι. Πες μας τώρα για τον Άρη την άποψη σου, τώρα για τον τωρινό Άρη. Για τον τωρινό. Ναι. Εγώ βλέπω τριάδα. Τριάδα, ε. Τριάδα βλέπω. Δυνατός είσαι. Βέβαια. Έγινε, αδερφέ, να είσαι καλά. Θα τα πούμε και αύριο. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, τριάδα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο και μετά θα ακούσουμε Αντώνη Γκάτζου για το ρεπορτάζ. Να μην περιμένω ο φίλος Τζάμπα, περίμενε ήδη. Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα. Κώστα, συγγνώμη. Γεια σου, Νίκο Γκάλι. Νίκο Γκάλι. Κάτι που, να πω λίγο κάτι για το άκουσα. Ναι, γιατί είπε κάποιος για την Εθνική Ιταλίας. Η τελευταία μεγάλη ομάδα που θυμάμαι εγώ στο μπάσκετ ήταν με Μάιερς, Φούτσκα, Κάλτο Μάιερς, Μπονόρα, αν τους θυμάσαι αυτούς τους παίκτες. Τους θυμάσαι σίγουρα. Βέβαια τους θυμάμαι. Που σήκωσε τελικό με την Ισπανία, είχε σηκώσει και ένα γύρο μπάσκετ, δεν θυμάμαι που είχε γίνει. Ναι. Στη Γαλλία νομίζω είχε γίνει. Σωστά.
μεγάλη ομάδα και είναι η Ιταλία. Όχι. Και μπορεί... τώρα είχαν μια καλή και δεν. Όχι τέτοιο είδος. Μπαρνιάνι και τα λοιπά που είχαν. Με τον Γαλλοσλοβαίνο, το Φούτσκα, τον. Το θυμάμαι. Δύο... Το κορμί του που καμπούριαζε, το θυμάσαι. Ο Καμπουριάρης, 2-15 που κατέβαζε την μπάλα. Ναι, που καμπουριάζε λίγο. Ναι, εντάξει, όλοι ψηλοί αυτοί λίγο καμπουριάζουν. Έμοιαζε λίγο τον Κυριλέγκο με Φράγκο. Έτσι, 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 ναι, το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Μπράβο, εντάξει, η ηλικία μας πάνω κάτω είναι κοντά, οπότε τη ζήσαμε αυτή την. Αυτό εκείνο το μπάσκετ την εποχή εκείνη. Απλώς θέλω να σου πω, επειδή άκουσα κάτι πες για τους πόντους, ότι μετράνε. Ναι, αλλά με τη λογική αυτή που λες ότι η FIBA μετράει, μια ομάδα που δεν ασχολείται καθόλου με διοργανώσεις της FIBA έχει μηδέν. Δηλαδή μια που παίζει μόνο Ευρωλίγκα ή Eurocup δεν θα έχει πόντους. Δηλαδή τον μπάσκετ το έχουν κάνει έτσι. Δηλαδή η FIBA πώς μετράει τους πόντους. Η FIBA όχι, η FIBA μετράει τους πόντους των χωρών. Των χωρών. Των συλλόγων μιλάω. Των χωρών και στους συλλόγους μετράει τη βαθμολογική κατάταξη κάθε χρονιά. Α, όχι από την Ευρώπη ναι, που παίζουν. Όχι από την Ευρώπη. Όχι από την Ευρώπη. Δεν παίζει ποτέ σε διοργάνωση. Η FIBA, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, εάν βγει έβδομος και από πάνω είναι ο Προμηθέας και δηλώσουν και ο Ολυμπιακός ίδιος... τώρα που είναι στην Α2 όμως δεν πρέπει να έχει τίποτα. Που λέει ο λόγος, ναι, τώρα σου λέω ένα παράδειγμα. Εάν ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας δηλώσουν συμμετοχή και ο Προμηθέας είναι τρίτος και ο Ολυμπιακός τέταρτος, πρώτη πρόσκληση θα πάρει ο Προμηθέας. Δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός λόγω ονόματος. Καλά, είδαμε και το ξύμωρο να παιχτεί διπυρωτικό μεταξύ ομάδων που είναι πολύ κατώτερες από αυτές που κατακτούν την Ευρωλίγκα. Αυτό ήταν μια λύση, μια λύση μεσοβέζικη είναι που εντάξει. Αυτά είναι αστεία στο δηλαδή, είναι, δεν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό έτσι. Δηλαδή να παίξει παράδειγμα, λέω, να μην παίξει, να έχει πάρει το Champions League, ας πούμε, η Real ή η Bayern και να παίξουν για το παγκόσμιο δύο ομάδες. Κατάλαβες που έπαιξε η νικήτρια του FIBA Europe Cup. Έτσι το έβαλε η FIBA. Αν αυτό εννοείς. Ναι, αυτό εννοώ. Ήταν η νικήτρια του FIBA Europe Cup. Της τέταρτης διοργάνωσης που πούμε στην Ελλάδα. Και όσον αφορά για τους τίτλους, ναι. Εννοείται και μετράνε όλοι οι τίτλοι. Όπως το πήρε η ΑΕΚ και το σεβόμαστε, γιατί τότε κάποιοι κορυδεύαν το 3. Ναι, αλλά μετρούσε και το 3 του Άρη που το λέγανε κάποιοι Μιλκο Cup. Το Champions Cup στο Παλέ. Καλά, το λέγανε για χαβάλε, δεν σημαίνει ότι δεν είναι τίτλος. Δεν είναι χαβαλέ, δεν νομίζω να πήχε πολύ εκείνη η διοργάνωση από τη διοργάνωση. Όχι, το λένε εννοώ για να πικάρουνε, δεν το λένε ότι αφήσετε τον τίτλο. Γιατί αυτή που πήρε η Άκη, δηλαδή, τι πιο ανώτερη είναι από αυτή που κέρδισε ο Άρης τότε. Όχι, δεν νομίζω ότι οι αξίδες έχουν θέμα με τον τίτλο του Άρη. Όχι, δεν μιλάω για τον. Μιλάω για κάποιους άλλους που το. Κάποιοι άλλοι το κάνουν για πίκα. Σου λέει πήρατε τώρα σιγά το κύπελο που πήρατε, αυτό εννοούν. Μια χαρά κύπελο. Φυσικά είναι μια χαρά κύπελο. 20ος τίτλος, 21ος στην καρδιά του χρόνου και 22ος στο Super Cup δεν τον αφέρει κανένας. Μια χαρά τίτλη που είναι. Που κακώς δεν καταγράφηκε. Μπράβο. Ναι, αλλά και ο Άρης τότε δεν το κυνήγησε. Γι' αυτό πέρασε έτσι. Για το Παλέ, ναι. Έχουμε καμιά εξέλιξη, γιατί κάποια στιγμή πρέπει ο Άρης να αρχίσει να παίρνει έσοδα από αυτό το γήπεδο. Ο Άρης δεν έδωσε... Να παίρνουν κάποιοι άλλοι από γήπεδα που τα χάρισαν. Και να μην παίρνει ο Άρης. Έχω τον Αντώνη τον Γκάτζο στη γραμμή. Την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή την κάνανε. Ωραία, λοιπόν, κλείνω. Να θα μας τα πει, θα μας τα πει ο Αντώνης, γιατί, ναι. Η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, έχει δικό της γήπεδο τώρα στο μπάσκετ. Της έδωσαν τα λιώσια, ναι. Ωραία, αυτό λέω. Δεν μπορεί να δίνουν σε ομάδα με. Η ΑΕΚ όμως. Τίτλους από τον Άρη και πρόσεξε λίγο, πρόσεξε λίγο. Η ΑΕΚ όμως θα το πληρώσει όλο. Θα το κάνει όλο αυτή. Και ο Άρης αυτό λέει. Δώστο μου και θα κάνω εγώ τη συντήρηση. Δώστο μου εμένα να κάνω τα έξοδά μου το συμπλήν. Λοιπόν, θα τα πούμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Αντώνη. Έλα, Αντώνη, καλησπέρα. Γεια σου, Κώστα, την καλησπέρα μου και στους κροατές. Το πήραμε το Παλέ τώρα, τι θα γίνει. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ναι. Σε πολλά με το Παλέ. Και όσο για το. Μα αφού έχουμε μπασκετικό κοινό τώρα, άσε τώρα, επειδή. Για το τρόπαιο του 2003, η προκόμ που κέρδισε ο Άρης έπαιζε 8-9 χρόνια σε αυτή την Ευρωλίγκα από την επόμενη χρονιά. Για τη δυναμικότητα. Ναι, εντάξει, το λένε τώρα οι παοξίδες, το λένε για να πικάρουν τώρα. Εντάξει, πιο πολύ το για χαβαλέ, σου λέει σιγά το κύπελο που πήρατε κτλ. Εμείς τα λέμε στα ίσα όλα, δεν είναι. Για το Παλέ με ρώτησες. Ναι, για το Παλέ, ο φίλος ρώτησε. Ναι. Το θέμα του Παλέ είναι στην τελική του ευθεία. Από τη στιγμή που η εισήγηση των ΕΑΚ Θεσσαλονίκης ήταν θετική για τον business plan που παρουσίασε ο Άρης. Αρχικά στην ΕΑΚ και εφόσον το έκρινε θετικό η ΕΑΚ το πρόθεσε και στον Υφυπουργό Αθλητισμού, ναι. Τον κύριο Αβγιανάκη και στη Γενική Γραμματεία φυσικά. Πιστεύω ότι το θέμα θα τελειώσει και ίσως και όχι και αργά, δηλαδή θα τελειώσει το γρηγορότερο δυνατό. Πιθανολογώ ίσως και μέσα στο Σεπτέμβριο. Γιατί εντάξει τώρα μιλάμε για μια υπόθεση την οποία δρομολογείται εδώ και χρόνια, απλά τον τελευταίο καιρό έγιναν οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και ο Άρης αναμένεται να πάρει για 49 χρόνια την πλήρη χρήση του γηπέδου. Τώρα από εκεί και πέρα
κάποια επιμέρους πράγματα θα συζητηθούν και θα υπογραφούν ανάμεσα στους νομικούς συμβούλους των δύο πλευρών, της γραμματείας δηλαδή και του Άρη, αναφορικά με την χρήση κάποιων συγκεκριμένων χώρων κτλ. Το ζήτημα είναι ότι ο Άρης θα πάρει το Palette Sport, θα έχει την πλήρη χρήση του. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει την κυριότητα μόνο της κεντρικής άλλας, των Ιγκάλης Χολ. Θα πάρει την πλήρη χρήση του γηπέδου μέχρι για τα επόμενα 49 χρόνια. Ναι. Οπότε από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του να το κάνει προσοδοφόρο. Έχει αναφερθεί και στην Γενική Συνέλευση και στην πρόσφατη συνέλευση τύπου ο πρόεδρος του ΑΣ πάνω στο κομμάτι, ο Λευτέρης Αρβανίτης, είπε ότι ο Άρης προσδοκά σημαντικά έσοδα από τη χρήση του παλέ και μάλιστα αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να γίνει και συνάντηση στο Αλεξάνδριο και με μια σχετική εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, ας το πούμε έτσι, ώστε να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα στον Άρη τι μπορούν ακριβώς να κάνουν για την χρήση του γηπέδου και για να φέρει αυτή όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα στο ταμείο συλλόγου, έτσι. Γιατί αυτό θα ωφελήσει και τον ΑΣ. Εντάξει, ο ΑΣ είναι αυτός που τυπικά παίρνει ένα τέτοιο γήπεδο, δεν μπορεί να το πάρει μια ανώνυμη εταιρεία. Και από εκεί και πέρα φυσικά, εντάξει, τώρα σε συνεννόηση με την ΚΑΕ θα υπάρχουν ο καταμερισμός των εσόδων και όλα αυτά. Ναι. Ωραία. Άρα είμαστε στην τελική ευθεία. Βέβαια, εγώ να πω για να είμαστε ρεαλιστές, Αντώνη, ότι συνήθως αυτά δεν τελειώνουν ψιλογρήγορα, έτσι είναι. Κοίταξε, δεν είναι το θέμα, δεν είναι γρήγορα, γιατί το θέμα είχε δρομολογηθεί σε πολύ καλό σημείο πριν από την πανδημία. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχε προκύψει ο κορονοϊός, το θέμα θα έχει ήδη τελειώσει και τυπικά. Όμως, εντάξει, για ένα διάστημα, όπως ξέρουμε όλοι, πάγωσαν τα πάντα και δεν μπορούσε φυσικά να προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Θέλω να πω, δεν πρέπει να υπογράψει, να κάνει ο υπουργός, να γίνει αυτό, κάτι πρέπει να γίνει πράγματα. Έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις. Τώρα η υπόθεση είναι σε φάση σύνταξης των εγγράφων από τους νομικούς συμβούλους των δύο εταιριών. Θα ορίζει δηλαδή η πολιτεία έναν νομικό σύμβουλο, ορίζει και ο Άρης φυσικά το δικό του και αρχίζουν να ανταλλάσσουν τα συμφωνητικά για την χρήση του γηπέδου. Εδώ που τα λέμε, βέβαια, πλάκα-πλάκα, αυτό που είπε και ο φίλος, στην ΑΕΚ ένα μήνα το δώσανε. Έτσι ακριβώς, ναι. Και παρουσίασε και πήγε ο Γιαννάκης εκεί Γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα καθυστερήσει άλλο η υπόθεση του Άρη, εφόσον έχουν ξεπεραστεί όλοι οι σκόπελοι και έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις που πρέπει να δρομολογηθούν. Στην ΑΕΚ, βέβαια, είναι πολύ σωστό. Είναι αυτό που είπες, ότι εντάξει, η ΑΕΚ πήρε ένα δημόσιο μεν γήπεδο, αλλά εγκαταλελειμμένο και θα χρειαστεί να βάλει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Βάλει λεφτά πολλά να το κάνει. Ναι. Τώρα η πολιτεία κάνει κράγια τέτοια μεταξύ μας τώρα, έτσι. Για να δώσει τέτοια γήπεδα. Σου λέει, πάρτε και από πάνω μου, να μην έχω και την ευθύνη. Φτιάξτε κιόλας, κάνω και τον καλό. Ορίστε κόσμο της ΑΕΚ και κόσμο της τάδε ομάδας. Και είναι win-win situation αυτή. Και ο Άρης μέσα κάτι τέτοιο δεν λέει, δεν προτείνει. Ότι δώστο μου. Από τη στιγμή που θα αναλάβει τη χρήση. Και θα το τρέξω μετά εγώ, ναι, θα το τρέξω μετά εγώ. Φυσικά, ναι. Οτιδήποτε να γίνει είναι από τον Άρη μετά, εννοείται φυσικά. Εφόσον θα έχει τη χρήση του γηπεδού, ό,τι διορθωτικές κινήσεις, βελτιώσεις, τα λοιπά θέλει να κάνει, θα τα κάνει ο ίδιος. Ναι. Σωστά. Εννοείται. Ναι. Κανα παίκτη σήμερα πήραμε. Μπα. Μπα, ούτε σήμερα ούτε χθες. Ούτε προχθές. Αύριο, ούτε προχθές. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μέχρι αύριο οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν μια εξέλιξη από την πλευρά της FIBA, FIBA για να τους ανάψει το πράσινο φως για να μπορέσουν να κάνουν τις προσθήκες και τις ανανεώσεις που θέλουν. Η φάση πλέον έχει φτάσει στο σημείο όπου οι δύο πλευρές συζητούν κάποιες λεπτομέρειες, όχι, δεν θα τις έλεγα λεπτομέρειες, κάποια επιμέρους στοιχεία τα οποία θα αφήσουν και θα επιτρέψουν μεν στον Άρη να κάνει την ομάδα που θέλει να κάνει και να παραμείνει ζωντανός και να κατέβει στο πρωτάθλημα ώστε κατ' επέκταση, τα έχουμε πει αυτά, να πληρώσει και τις πιστωτές του και αφετέρου βέβαια να μην εμφανίζεται η FIBA ότι χάρισε στον Άρη κάτι, ότι έδωσε κάτι χαριστικά. Ο Άρης θα αναγκαστεί να πληρώσει. Σωστά. Για να μπορέσει να κάνει έστω και εσωτερικές μεταγραφές κάποιο ποσό στην αρχή, οπότε είμαστε σε αυτό το κομμάτι τώρα που οι δύο πλευρές συζητούν τις τελικές λεπτομέρειες, ας το πούμε έτσι, προκειμένου η FIBA να ανάψει το πράσινο φως στον Άρη για να κάνει εγχώριες σε πρώτη φάση μεταγραφές και να του δώσει ένα χρόνο στη συνέχεια, αφού κατατεθεί ένα ποσό προκαταβολή, να ολοκληρώσει τους διακανονισμούς. Τώρα
και το χρονικό και ο χρονικός ορίζοντας της αποπληρωμής των διακανονισμών είναι ένα σημείο συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Άρης θέλει φυσικά το μεγαλύτερο δυνατό χρόνο και αυτό γιατί όπως ανέλησαν και οι άνθρωποι της ομάδας της ΚΑΕ στη ΦΥΜΠΑ και τις δύο προηγούμενες φορές που ο Άρης αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα με τα μπαν και μάλιστα ήταν και πάνω κάτω ο ίδιος αριθμός, τώρα είναι 8, ήταν 7, άλλες φορές 8 κτλ. Ο Άρης και τις δύο φορές το καθάρισε μέσα σε δύο χρόνια το θέμα και μάλιστα την πρώτη φορά δεν υπήρξε και καμία αναταραχή, ας το πούμε έτσι, πώς να το πω, καμία παρέκκληση στις συμφωνίες. Ο Άρης το 2014 πήρε το OK τον Αύγουστο από τη ΦΥΜΠΑ, υπέγραψε όλους τους διακανονισμούς και τους στήρισε. Πέρσι δεν έγινε αυτό δυστυχώς και αυτό πλήγωσε τον Άρη, το πρεστής του Άρη, ας το πούμε έτσι. Γιατί έγιναν οι διακανονισμοί όπως όλοι θυμόμαστε τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου εκεί Σεπτέμβριο, πληρώθηκε μόνο η προκαταβολή, από εκεί και πέρα όλα αφέθηκαν στην τύχη τους και τον Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου άρχισαν να επανέρχονται τα μπάν ένα-ένα. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι τώρα ο Άρης προσπαθεί να δείξει ότι θα είναι συνεπής και εκεί πλέον βρίσκονται οι συζητήσεις ώστε να πάρει το OK ο Άρης και να αρχίσει ακολούθως και τις ανακοινώσεις φυσικά μετά για τον καταρτισμό του ρόστου. Στη διάρκεια της σεζόν όταν επανέρχεται ένα μπαν δεν έχεις πρόβλημα έτσι, απλά δεν μπορείς τότε να αλλάξεις παίκτη. Από το σημείο, ναι, δεν μπορείς να αλλάξεις παίκτη. Όπως κάνει η ΑΕΚ, ας πούμε, που σβήνει το ένα, σβήνει το ένα και μετά έρχεται άλλο. Αλλά παίζει κανονικά. Έτσι, η ΑΕΚ είχε τώρα ένα μπαν, ας πούμε, από ό,τι γνωρίζω ήταν από το μάνατζερ του Μιλόσεβιτ, το ποσό δεν είναι μεγάλο, ήταν 30.000 ευρώ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το μπαν, αν μπει κάτι. Έφυγε το μπαν αυτό, έφυγε. Το έσβησε και αυτό είναι απαραίτητο, θέλω να εξηγήσουμε τον κόσμο να καταλαβεί, για να βγουν τα δελτία. Δεν έχουν σχέση οι ανακοινώσεις. Ναι. Μπορεί η ΑΕΚ να ανακοίνωσε 10 παίκτες, να έχει όμως ακόμα τον μπαν. Άμα έχει ακόμα τον μπαν, δεν μπορεί να βγάλει δελτία, σύμφωνα με τις επιτάγειες. Όπως ο Ηρακλής, ο Άρης, αυτή τη στιγμή ο Πανιόνιος. Ναι, σύμφωνα με τις επιτάγειες. Δεν έχει σημασία η ανακοίνωση δηλαδή. Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα της έκδοσης των δελτίων, των παικτών. Εκεί είναι το ζόρι. Και ο Άρης, ας πούμε, θα μπορούσε με 8 μπαν να έχει ανακοινώσει 5 παίκτες ως τώρα. Το θέμα είναι, θα μπορούσε να τους βγάλει δελτία για να παίξουν. Δεν είναι δηλαδή, και να τους υπογράψει ακόμα. Και άντε, μέχρι στιγμής λέγαμε ότι εντός των συνόρων δεν χρειάζεται. Και λίγο η ΟΚ βοηθούσε. Τώρα όμως που ήρθε και αυτό το χαρτί, τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορείς να γράψεις ούτε παίκτες. Να σου πω κάτι τώρα, αυτό το timing της FIBA πραγματικά για μένα ήταν πολύ περίεργο. Άσχημο. Γιατί όχι, θα το εξηγήσω γιατί. Γιατί όχι, και δεν το λέω για τον Άρη, το λέω γενικώς. Και μετά τον κορονοϊό τώρα βάζεις αυτό τον περιορισμό. Δεν είναι μόνο αυτό. Τέλη Μαρτίου τελείωσαν το 99% των πρωταθλημάτων στην Ευρώπη. Ναι. Και στέλνεις τέτοιο ραβασάκι τέλη Ιουνίου που οι ομάδες έχουν αρχίσει ήδη τον προγραμματισμό τους, έχουν κάνει κτλ. Μπορούσε να, από την αρχή να πει, κοιτάξτε παιδιά, από τον Μάρτιο, αφού τελείωσαν όλα τώρα ή τον Απρίλιο, όποιος φέτος δεν έχει μπάνει, τέλος. Κανονίστε την πορεία σας. Έχετε μπροστά σας μισή άνοιξη και ένα καλοκαίρι. Τέλη Ιουνίου όμως το timing είναι λίγο εντάξει. Προφανώς η FIBA δέχτηκε πολλή πίεση από μάνατζερ, από δικηγόρους κτλ. Που έβλεπαν ότι μέσα από αυτό το παραθυράκι οι ομάδες δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με τα πάντα που ήταν πολλά. Γιατί σου λέει κουτσά στραβά θα κάνουμε ομάδα, έστω και με τις εγχώριες επιλογές. Οπότε γι' αυτό δόθηκε αυτή η σύσταση. Σωστά. Δεν πρόκειται για απόφαση. Ήταν μια σύσταση στις ομοσπονδίες. Και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι η FIBA δεν μπορεί να απαγορεύσει κανένα να κάνει μεταγραφές. Την εκάστοτε ομοσπονδία πιέζει να μην βγάλει δελτία. Αυτό είναι το θέμα. Όταν λέμε απαγόρευση μεταγραφών, δεν μπορεί να βγάλει δελτία για να παίξει ο παίκτης. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν λέμε απαγόρευση μεταγραφών, εννοούμε ότι ζητάς από την ΕΟΚ να ζητήσει από τη Γαλλική Ομοσπονδία, ας πούμε, την μπλε κάρτα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο για να καταλάβει ο κόσμος, την μπλε κάρτα του Τζόνσον. Εάν έχεις μπαν, δεν το κάνει. Ναι. Δεν τη δίνει η Γαλλική Ομοσπονδία. Είσαι μπλοκαρισμένος. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο, γιατί είχε γίνει και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης με τους φίλους του Άρη. Από τους φίλους του Άρη, εγώ μόλις χθες το έμαθα από την αλήθεια, ότι έχει αλλάξει και ο νόμος για τα κολεγιόπεδα. Παλιά μπορούσες, επειδή δεν είχε ελεύθερο clearance στο ναι, γιατί, ναι, γιατί ήταν άματσουρ, ερασιτέχνες. Ήταν ερασιτεχνικό. Κάποιοι φέρανε κολεγιόπεδα τώρα. Πλέον έχει αλλάξει αυτό από ό,τι πληροφορήθηκα. Βέβαια υπάρχει το παράδειγμα της Μπεσίκτας, η οποία πήρε 7 Τούρκους και 5 παιδιά από κολέγια ενώ έχει 6 μπαν. Αυτό τώρα είναι και θέμα κάθε χώρας. Πώς έχει αλλάξει.
Δηλαδή το ζητάνε από την Αμερικανική Ομοσπονδία. Ναι, κάπως. Μα δεν θεωρείται επαγγελματίας αυτός. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς. Κοίταξε, επειδή το έκαναν πολλές ομάδες αυτό, κατέφευγαν σε λύσεις κολεγίου, προφανώς γι' αυτό λύθηκε με έρημνα για αυτήν την. Όπως επίσης μπορείς να πάρεις, παίκτες, δεν ξέρω βέβαια η ΟΚ κατά πόσο θα σου βγάλει δελτίο. Μπορείς να πάρεις παίκτες αερασιτέχνες ή από μη αναγνωρισμένες λίγκες, ας πούμε του Καναδά ή του Πορτορίκο. Εκεί πάνε και παίζουν όσοι. Δεν νομίζω να μπορείς να το κάνεις αυτό πλέον. Γιατί η ΟΚ, άμα πάρει το δελτίο. Άμα πάρει δελτίο η ΟΚ νεομεταγραφέντος αθλητή, δεν μπορεί να μην το βγάλει. Άμα είναι νέος αθλητής. Να έχει τώρα, πρόσεξε όμως, να έχει περάσει όλη την καριέρα του στην τέτοια να μην έχει παίξει επαγγελματικά ποτέ, εννοείς. Δηλαδή σε αναγνωρισμένη λίγα. Πώς θα γίνει αυτό. Αν πήγε να παίξει μισό χρόνο. Εννοείς ότι κάπου θα είναι το δελτίο του. Ότι κάπου θα είναι το δελτίο του. Δεν πρέπει να έρθει το letter of clearance. Έστω και από μια αναγνωρισμένη. Ενώ όσο το letter of clearance ήταν εδώ, ας πούμε, ή δεν χρειαζόταν καν letter of clearance. Εδώ ναι. Εντάξει, okay, το δελτίο έβγαινε, ας πούμε. Τώρα, εντάξει, του Άρης την πάτησε σε αυτήν την περίπτωση. Την είχε πατήσει το 2013 με τα κολεγιόπεδα. Όταν, ναι, που είχε φέρει τρία παιδιά από κολέγια και τελικά βγήκαν τα δελτία τους, αλλά ανακλήθηκαν την ίδια μέρα. Ναι. Λόγω πιέσεων που ασκήθηκαν προς την ΕΟΚ. Οπότε, εντάξει, τώρα σε αυτή την περίπτωση ο Άρης, επειδή δεν θέλει να ξαναπεράσει έτσι κι αλλιώς τα ίδια, από την αρχή που προέκυψε αυτό το θέμα, θέλησε να πάει το θέμα νομότυπα. Δηλαδή να πάρει το OK από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, όχι να το πάει μέσω παραθύρου, για να είναι καλυμμένος σε περίπτωση που κάποιοι καλοθελητές θελήσουν να του βάλουν τρικλοποδιές. Τώρα φαντάζεσαι να πάρει, ας πούμε, 6-7 παίκτες και μόλις πάνε να βγουν τα δελτία να πει: «Όκο, δεν μπορώ να το βγάλω γιατί έχω τις παρεμβάσεις, έχω αυτό, έχω εκείνο». Ναι. Ο Άρης προσπαθεί να καλυφθεί από όλες τις πλευρές για να μπορέσει να κάνει μια και καλή την ομάδα. Τίποτα άλλο πασχετικό, Αντώνη, έχει εκτός από Άρη, μια που εσύ τα παρακολουθείς? Σημερινό, όχι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ο ΠΑΟΚ ένα παίκτη δεν πήρε πάλι. Όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε. Εντάξει, από ό,τι το γνωρίζω, ένα πιτσιρικά είναι να πάρει ακόμα. Εντάξει, ο Ηρακλής, να άρχισαν οι αφήξεις, ήταν καλύτερα. Άρχισαν να έρχονται οι παίκτες. Είναι από τις ομάδες που ξεκινά πολύ νωρίς την προετοιμασία λόγω Ευρώπης. Τώρα με τους υπόλοιπους τι θα γίνει. Προπόνηση έχουμε σήμερα. Προπόνηση έχουμε τώρα σε λίγο. Ναι, ναι. Και με τον Ολυμπιακό ακόμα υπάρχουν προβλήματα στις αφήξεις. Τώρα στην Αμερική δεν είναι τόσο εύκολο να. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Οι δικοί μας πώς ήρθανε, ρε παιδιά? Κοίτα, ο ένας δεν ήρθε από Ιταλία. Τώρα ο άλλος δεν ξέρω. Ο Σκάιλερ, ο Μπόουλιν ήρθε κανονικά από την Αμερική μέσω Δανίας, πήγε Κοπεχάγη. Ο Τσίλντρες ήρθε κανονικά, έγινε ένα λάθος με την πτήση του, ήρθε σήμερα κανονικά το παιδί. Ο Μουρ πρέπει να έχει έρθει ήδη κι αυτός. Ο Ντάνιελ όντως ήρθε από την Ιταλία γιατί είναι κάτοικος Ιταλίας. Έχει παντρευτεί Ιταλίδα, έπαιζε στην Ιταλία. Ήρθε ο άνθρωπος με το αμάξι του από την Αγκόνα, με πλοίο. Χαρά στο κουράγιο του και αυτό. Από ό,τι βλέπω τώρα εδώ. Με 2 σκυλιά ήρθε, με τη γυναίκα, με μωρό. Κατάλαβες το τι θα ζήσουμε φέτος. Με 2 σκυλιά ήρθε, με το μωρό. Ο Άρης τουλάχιστον σε θέματα αφήξεων δεν θα έχει θέμα. Γιατί στο ρόστερ του θα έχει μόλις 2 Αμερικάνους του χρόνου. Οπότε εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθουν. Τι στο καλό. Είναι και 2 Σέρβους, εντάξει, που θα έρθουν με τα μάξι. Και 2 πλάβοι. Και 2 Σέρβους με τα μάξι. 3 ώρες. Ναι, ακριβώς, ναι. Εντάξει, οπότε σε αυτό δεν θα έχει πρόβλημα, πιστεύω. Ναι, σωστά. Ωραία. Από ό,τι βλέπω εδώ, τώρα η Λάρισα είναι πολύ κοντά σε μια πολύ καλή κίνηση. Ποιο θα πάρει? Τον Τζέρι Σμιθ. Τον Τζέρι Σμιθ του Ιφέστου, ναι. Τον Τζέρι Σμιθ. Ναι, τον Γκάρ. Ποιο προπονητή διαλέγει τη Λάρισα? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Έχει συμβόλαιο ο Βαγγέλης Αγγέλου, αλλά δεν ξέρω αν είναι σε διαδικά σε συζητήσει για τη λίστα, από ό,τι ξέρω. Λε να είναι ο Μανολόπουλο που γιορτάζει σήμερα? Δεν ξέρω. Μήπως είναι ο Λίνος? Ο Λίνος Γαβρίλ, για τον οποίο είχε υποθεί ότι είχε προχωρημένες συζητήσεις με τη Λάρισα. Τώρα πάμε, δεν ξεκαθαρίσει το θέμα του νυν προπονητή. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, που λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, έγινε, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Θα τα πούμε, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ακούσαμε και μπασκετάρι σας είχα και ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ σας είχα εις διπλούν με τους κορυφαίους, Κόλκα Βασιλόπουλο. Και Ηρακλή μπάσκετ θα σας πω σε λίγο. Και ΠΑΟΚ μπάσκετ θα σας πω σε λίγο. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε διαφημίσεις. Και φυσικά θα σας θυμίσω ότι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ήταν ο Μεϊμάρης. Εκεί όπου βεβαίως είναι η κορυφαία σας επιλογή για να μπορέσετε να προμηθευτείτε
GPS βυθόμετρα, GPS για σκύλους, ασύρματους πομποδέκτες, ναυτιλιακό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Γιατί αν είσαι κυνηγός ή αν είσαι ψαράς, εννοείται ότι στο Μεϊμάρι θα πας. Κεντρικό κατάστημα Ελπίδος 34, νέο κατάστημα Ελπίδος 52, τηλέφωνο 231-06-34-513, νέο κατάστημα στην Αγγελάκη, απέναντι από την R3, έναντι της R3, Αγγελάκη 3 για την ακρίβεια. Εκεί θα βρείτε fitness, GPS, action cameras και drones και το e-shop βεβαίως του Μεϊμάρι, μοναδικές προσφορές έως 12 άτοκες δόσεις, αποστολή σε όλη την Ελλάδα, δωρεάν παράδοση σε 24 ώρες. Μεϊμάρις λοιπόν μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε για να ακούσουμε ένα διαφημιστικό πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι με δικές απόψεις για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Σε λίγο θα μας βάλει στο Big Japan εσύ. Το θυμάσαι? Ο 85, 88. 85. Το θυμάμαι, είδες. Λοιπόν, τώρα που λέγαμε για μπάσκετ και για Champions League και για ranking κτλ. Στο Earth Sport δείχνει ΑΕΚ Μπούργος. 32-23, Ματσάρα, Λάγκφορντ, Μακφάντεν. Αυτοί είναι παίκτες, ρε φίλε. Πάρ' το Μακφάντεν να σου βάλει 30 πόντους. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Βεβαίως με δικές σας απόψεις. 2-87-888 για όποιον θέλει να μιλήσει για την ομάδα του, να μιλήσει για τις ομάδες των άλλων. Έτσι όπως κάνουν άλλοι παραγωγοί που σας αφήνουν, μιλάτε για τις ομάδες των άλλων, μαλώνετε μετά και χαίρονται αυτοί γιατί παίρνουν με το μυαλό τους ακροματικότητα. Να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ φυσικά. Έχουμε αρκετή δισογραφία, η αλήθεια είναι. Και είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να την καταγράφουμε με ηρεμία και χωρίς έτσι πολύ ενθουσιασμό ή τέλος πάντων πολύ μεγάλο προβληματισμό. Δηλαδή ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο, ούτε να τα διαλύσουμε όλα, ούτε να πανηγυρίζουμε για όλα. Άλλωστε εδώ που τα λέμε και οι ομάδες μας δεν μας έχουν δώσει και πολλές αφορμές για τρελούς πανηγυρισμούς. Έτσι ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγε καλά. Εντάξει, πρωτάθλημα πήρε και βγήκε φέτος δεύτερος. Τώρα αυτό πώς μπορείς να το ερμηνεύσεις? Το ερμηνεύεις ως αποτυχία, Χρήστο? Όχι. Ναι. Γιατί ακούω όλοι αποτυχημένη χρονιά και αυτά. Σιγά, παιδιά, κάθε χρόνο πρωτάθλημα θέλετε. Τέλος πάντων, είναι μια άποψη αυτή. Λοιπόν, όπως το βλέπει ο καθένας και τι δεδομένα έχει στο δικό του κριτήριο για το πώς είναι επιτυχημένη η ομάδα του. Ο Άρης μια χαρά πήγε, θα μπορούσε να πάει και καλύτερα. Ο Ηρακλής υγεία πάνω απ' όλα και του χρόνου με υγεία. Οπότε δεν χρειάζεται να τα όλα μαύρα, καταστροφολογία. Αποτυχία λέει χρονιά, πλήρης. Γιατί αποτυχία η χρονιά? Δεν πήρε πάλι πρωτάθλημα. Λοιπόν, anyway, συνεχίζουμε. Έχουμε και ζητήματα τα οποία αφορούν βεβαίως παραπλεύρω στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, που αφορούν βεβαίως τον κορονοϊό. Τα πράγματα, είπαμε, δεν πάνε πολύ καλά. Είπαμε και ακούσαμε νωρίτερα από τον Σταύρο και τον Κώστα, από τον Σταύρο Κόλκα και τον Κώστα Βασιλόπουλο, το πώς πλέον η αγωνία στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είναι για τα αποτελέσματα που θα βγουν το απόγευμα προς το βράδυ των τεστ που έγιναν το πρωί για κορονοϊό στους παίκτες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε 2 κρούσματα και τώρα πρέπει να γίνονται συνεχώς τεστ για να εξασφαλιστεί η ομαλή πορεία και η προετοιμασία της ομάδας. Άρα χρειάζεται έτσι προσοχή. Βεβαίως δεν είναι κάτι καλό, κάτι ομαλό τώρα σε μια ομάδα να περιμένεις κάθε μέρα COVID, αυτά, κορονοϊός κτλ. Άρα να περιμένουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να είναι σημαντικό το μπαράζ, το τεστ του κορονοϊού περισσότερο από τα παιχνίδια. Είπα μπαράζ γιατί τώρα μια είδηση προέκυψε πριν από λίγο, η ανακοίνωση της ΕΠΟ για την αναβολή της κλήρωσης της έδρας του μπαράζ. Ελάσολε. Ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και στην Ξάνθη που ήταν προγραμματισμένη η κλήρωση για την Παρασκευή. Ο αγώνας αυτός, ο αγώνας μπαράζ ήταν με έπαθλο μια θέση στην Σούπερ Λίγκα. Φοβερό έπαθλο, έτσι. Η κλήρωση ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Παρασκευής. Ο γηπεδούχος έχει οριστεί για τις 22/8. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29. Και οι δύο ομάδες έχουν προσήγει στο διαιτητικό δικαστήριο ζητώντας να μην γίνει τον μπαράζ. τι χωράρα είμαστε, ρε φίλε, τι χωράρα. Ορίζεται μπαράζ και οι ομάδες πάνε στο δικαστήριο και λένε δεν θέλουμε να γίνει μπαράζ. Λοιπόν, ελάς ολέ. Η υπόθεση θα εκδικαστεί την Δευτέρα. Προφανώς και γι' αυτό αναβλήθηκε η κλήρωση και είναι πολύ λογικό. Λοιπόν, να πούμε ότι σε μεταγραφικά σενάρια εμπλέκεται ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς από πολωνικά ΜΜΕ, όπως διαβάζω στο SDNA.
αναφέρεται ενδιαφέρον της Λεχ Πόζναν για το δανεισμό του Σέρβου, του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, δανεισμό. Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε ομιλία από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εκεί μεταξύ άλλων είπε ότι οι κάτοικοι των μικρών νησιών θα μειωθεί ο έμφυα. Μεγάλη επιτυχία. 4 άτομα είναι σε κάθε νησί. Οπότε από ας πούμε 20% συντελεστή τους το κάνουν, ξέρω εγώ, 13. Οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, Ηρακλή μπάσκετ να σας πω. Ήρθανε παίκτες σήμερα. Αρχίζει ανεπισήμως η προετοιμασία. Σάββατο θα αρχίσει επισήμως. Όμως πριν σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, να ακούσουμε τον επόμενο φίλο. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σου, συνονόματε Κώστα. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνεις, καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και εγώ Κώστας Αριανός είμαι. Γεια σου, Κώστα Αριανέ. Θα ήθελα να μιλήσω για ένα πολύ σοβαρό θέμα, δηλαδή αυτό με τα τηλεοπτικά που λέτε, το οποίο είναι θεμελιώδες. Είναι, όντως. Δυστυχώς στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Συμφωνώ. Γιατί δεν πρέπει να εξαρτάται μια ομάδα από το δικό της συμβόλαιο. Δυστυχώς όμως, για τουλάχιστον το 80-85% των ομάδων είναι θεμελιώδες. Κοίταξε, πριν αρχίσεις και συγγνώμη που σε διακόψα. Ναι, όχι, πες μου. Είναι όμως, είναι θεμελιώδες το έσοδο αυτό. Έγκυται στα πλαίσια του marketing κάθε ομάδας. Απλά, όπως λες και εσύ σωστά, να μην εξαρτάται μόνο από αυτό και φυσικά ακόμη χειρότερα να μην περιμένει την πολιτεία μετά να τους κλείσει καμιά ΕΡΤ, κανένα αυτό, ακριβώς, για να πάρουν χρήμα. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, Κώστα, είναι. Καταρχήν υπερβαίνουν πλέον και τους νόμους της αγοράς. Σωστό. Συμφωνώ. Γιατί εννοώ. Πολύ καλά είπε πριν ο Σταύρος, όχι ένα μπλοκ, εντάξει. Ωραία τα μπλοκ, παιδιά, ωραίο. Το προϊόν το κοίταξε κανένας. Αυτές οι ομάδες, καταρχήν η Νόβα τις έχει κάνει πρόταση ή δεν τις έχει κάνει καθόλου? Γιατί αν τις έχει κάνει πρόταση, κάνουμε άλλη κουβέντα. Αν τις έχει κάνει πρόταση, πάει να πει ότι η αγορά σε αξιολογεί τόσο εσένα. Ναι. Δεν μπορείς εσύ να ζητάς ότι γουστάρεις. Σωστά. Και άμα δεν τα παίρνεις, εγώ δεν κατεβαίνω να παίξω. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό το ερώτημα. Έχουν γίνει πρόταση σε αυτές τις ομάδες ή όχι? Είναι πολύ βασικό ο Κώστα αυτό το ερώτημα. Εξ όσων θυμάμαι, έχει γίνει κρούση, όχι πρόταση, και δεν βρήκαν τα λεφτά ικανοποιητικά. Ακριβώς. Και εγώ, επειδή κάτι τέτοιο ξέρω από ανθρώπους, τέλος πάντων από κάτω που κινούμε αυτή, έχει γίνει πρόταση, Κώστα. Ναι. Απλώς αυτοί θέλουν παραπάνω. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά με το ενταϊλίκι δεν μπαίνεις παραπάνω. Κοίταξε, και αυτό όμως δεν είναι λάθος. Και αυτό δεν είναι λάθος. Να αξιολογώ εγώ το δικό μου μαγαζί λίγο παραπάνω από ό,τι μου δίνεις εσύ. Πολύ ωραία. Ναι. Αλλά ποιος θα το ρυθμίσει αυτό? Αυτό θα το ρυθμίσει αυτός που πληρώνει. Δυστυχώς έτσι είναι, Κώστα. Ναι, εντάξει. Και εσύ βέβαια. Δεν λέω να κάνει κραυγαλαία πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά να είναι μια ομάδα που είναι πολύ υπερκή, τη λες παρά ένα εκατομμύριο. Όχι για τέτοια πράγματα, προς Θεού. Ναι, αλλά και εγώ δεν έχω δικαίωμα όμως να πω όχι. Να πω, ρε φίλε, με ξεφτιλίζεις τώρα, με δίνεις 20. Πολύ ωραία. Εγώ δεν λέω να μην πεις όχι. Ψάξε να βρεις αλλού. Αυτό θα σου πει. Πάνε σε άλλον. Πάνε σε άλλον, ναι. Εγώ μπορώ να σου δώσω τόσα. Εγώ, εσένα σαν προϊόν, εκτός αν αυτό που λέει ο Σταύρος και που υπονοούν όλοι ότι κάνουν πόλεμο, παιδιά, εγώ δεν πιστεύω καμιά Νόβα κάνει κανένα πόλεμο σε κανένα. Τώρα μην λέμε. Και να σου πω και κάτι πριν τα έλεγες. Τι γίνεται με τον Μπαράζ? Δεν μου λες πόσο αξιολογείς το προϊόν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ρε? Ναι. Πες ότι έχεις την Νόβα, πόσο το αξιολογείς? Μηδέν. Λοιπόν, ένα, τι δύο. Τα βάζουμε δηλαδή. Ναι. Τι τα βάζουμε τώρα? Σου λέει ο άλλος να κάνει επένδυση 50 εκατομμύρια και 60 εκατομμύρια. Φτιάξε πρώτα τις υποδομές, φτιάξε πρώτα τις συνοηθείτε μεταξύ σας και μετά ζητήστε λεφτά. Ναι. Εγώ έτσι το θεωρώ. Ο καθένας εδώ ξεστήνει να μην χάσω το κομμάτι μου. Οι μεγάλες ομάδες, οι ομάδες που έχουν συμβόλαιο, όπως και η μάνα μου έχει συμβόλαιο, ότι έχει καλό στην Νόβα και παραπάνω μπορούσα, αλλά τέλος πάντων έχει ένα ικανοποιητικό συμβόλαιο, θα πρέπει να μάθουν ότι πρέπει να χάσουν κιόλας για να γίνει το προϊόν. Δυστυχώς δεν θέλουν, αγόρι μου, να χάσουν αυτοί. Αυτοί θέλουν να έχουν 7-8 εκατομμύρια και ας βγουν 8. Λέω, ο τρόπος του λέει, καταλαβαίνεις, ναι, εγκυημένο. Όχι, φίλο, δεν υπάρχει εγκύμενο. Υπάρχει σου ένα λέει να έχω σίγουρο το δικό μου το τσαρδάκι. Ακριβώς, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, Κώστα. Ναι. Το πρόβλημα ξεκινάει ότι πρέπει να έχεις ένα fix ποσό ανάλογα με την εμπορικότητά σου. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα παίρνεις αναλόγως στη θέση που καταλαμβάνεις. Δεν γίνεται, ρε φίλο, εγώ και ο έβδομος να έρθω να πάρω 8 εκατομμύρια. Και όλος μπορεί να έρθει τρίτος και να παίρνει 3. Ναι, αλλά σου λέει και εγώ με πάω, κόσμο, σου λέει, ρε φίλε, και με δίνεις 2 εκατομμύρια. Θα πάρεις παραπάνω από τη Λαμία, από τον Ολυμπιακό Βόλο, από τον Πανιόν, από όποιον θέλεις. Βάλε εσύ με το μυαλό σου. Ναι, αλλά όμως δεν μπορείς αυτά να τα έχεις 8 εκατομμύρια fix. Δεν γίνεται, ρε Κώστα. Δηλαδή, καταρχήν, άμα δώσω εγώ 50 εκατομμύρια, οι 4-5 ομάδες θα πάρουν το 90% του ελληνικού συμβολίου. Τι θα μείνει για τους υπόλοιπους? Ναι, εντάξει, είναι η κουβέντα μεγάλη. Δηλαδή, ξέρεις γιατί τα λέω όλα αυτά? Ναι. Διότι δεν κοιτάμε το προϊόν, Κώστα, εδώ.
Είναι αυτό εδώ που είπε ένας κύριος πριν και έχει απόλυτο δίκιο. Εδώ έχουμε σοου παραγόντων. Δυστυχώς. Σοου. Δεν ασχολείται κανένας με το τι κάνουν οι ομάδες, τι ποδόσφαιρο παίζουν, τι προϊόν έχουμε. Τύπο παράγοντες και θα μαλώνω εγώ τώρα ναι. για τα λεφτά του ενός και του άλλου. Έτσι. Σοβαρολογούμε ρε παιδιά. Για το προϊόν με ενδιαφέρει εμένα. Για το αν θα πάρει 5 εκατομμύρια ο Κούγιας, ο Καρυπίδης, ο Σαββίδης και τα λοιπά. Όλοι πρέπει να καθίσουν και να δουν ότι όπως πάει το πράγμα, όχι αγόρι μου 4 ομάδες στην Ευρώπη, 2 θα βγάλουν και αν. Σε λίγο. Ναι. Εάν δεν βελτιώσουν το προϊόν, δεν θα πατάει άνθρωπος στο γήπεδο. Όπως κάποτε που λέγαμε βγαίνουμε UEFA και πανηγυρίζαμε, γινόταν χαμός. Ναι, παίζαμε Ευρώπη. Το UEFA, ναι. Εδώ εμείς στραβώναμε κιόλας και λέγαμε και UEFA. Α, ναι, άλλο πάλι και αυτό. Δηλαδή, αλλά ο κόσμος δεν σε κόστα. Έτσι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να σοβαρευτούν και να κάνουν το προϊόν. Τα ίδια έπαθε επειδή είσαι και μπασκετικός και εγώ παρακολουθούσα τον Άρη στον Μπάτσι και άλλες ώρες και στο Ιβανόφιο έχω πάει. Ναι. Για να παρακολουθήσω το τέτοιο. Είδε στον Μπάτσι που κατέληξα από τους εγωισμούς και από αυτά τα οποία κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Σωστό. Και διέλυσαν το άθλημα. Συμφωνώ. Ο άλλος έπεσε Α2 και δεν τον ενδιαφέρει καν. Και δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί σου λέει πέσω Ευρωλίγκα, τι θα με ενδιαφέρει και τι έγινε πάρα ξανά είναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις σε τι σύψη είναι. Δυστυχώς. Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε, θα τα πούμε και πάλι. Να είσαι καλά. Πάμε γουλιά. Στον επόμενο. Γεια σας. Έλα Κώστα. Έλα. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης, ναι. Γεια σου Δημήτρη. Ήθελα να πω και εγώ φαντάσου το Άρη. Ναι. Να πω για τηλεοπτικά λίγο αυτό που ακούγαμε. Πέρσι και προχθές που βγήκε στην επιφάνεια. Καλά, ο λαοφιλής ΠΑΟΚ δεν έχει το ΠΑΟΚ TV. Έχει, ναι. Δεν βγάζει δισεκατομμύρια από το ΠΑΟΚ TV. 3 εκατομμύρια μάλλον. Όχι. Γιατί, αφού έτσι είναι. Ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ, όπου και αν πάει, είναι 7 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και άλλα 25 στον κόσμο. Και όλοι παίρνουν ΠΑΟΚ TV για να ενισχύσουν τον Ιβάν. Και 56.000 η Τούμπα, το λαστιχένιο γήπεδο. Ναι, 56.000, το πάνω μπράβο. Και αυτοί που πάνε και στην Τούμπα πάνε και παίρνουν και ΠΑΟΚ TV, έτσι. Μπαίνουν και στο ΠΑΟΚ TV από το κινητό τους. Για να πληρώνουν τον Ιβάν για να ενισχύσουν. Εντάξει. Γιατί είναι αλάνια. Ναι, αλλά σου λέει εγώ το κάνω όμως για να πάρουν και άλλοι. Εγώ είμαι καλός. Γι' αυτό το κάνει ο ΠΑΟΚ. Σου λέει εγώ έχω τη βολή μου. Τι έχει τη βολή του. Προχθές να πούμε με έβριζε την Νόβα και σε αύριο θα παρακαλάει την Νόβα. Ναι. Όπου πτύνουν λίγο, μια ζωή τα ίδια κάνουν. Τέλος πάντων. Εγώ ήθελα να πω για την ομάδα μου. Ναι. Εντάξει, τώρα Κάρι μας ένιωσε Άρη και φαίνεται και μέχρι και το τελευταίο δίσκος που πιστεύω αρχίζει και το πιστεύει λίγο καλύτερα τώρα. Είναι ο μόνος πρόεδρος που στα τόσα χρόνια που αρχίζει και πιστεύεται ο μέσος Αριανός. Και το μόνο που έχω να πω είναι στήριξη και διαρκεία. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Τουλάχιστον, ναι, τουλάχιστον βλέπουμε κάτι θετικό αυτή τη στιγμή. Να εδώ δούμε. Με διαρκεία, με άλλους κι άλλους να πούμε, που πήγαινα στα μπουζούκια για τα τρώγα. Πες το ψέματα. Έγινε Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα τα πούμε, τα λέμε. Επίσης, λοιπόν. Να είμαστε σύντομοι και περιεκτικοί όσο γίνεται, βεβαίως, όσο γίνεται. Σε αυτό βέβαια παίζω ρόλο κι εγώ. Για να μπορούμε να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά. Τώρα βέβαια πάντα προς το τέλος μαζεύεστε. Αυτό πρέπει λίγο να το τσεκάρουμε, να το δούμε. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Κώστα. Ναι. Έλα ρε Γορίνα, καλησπέρα. Γεια σου λέ. Ο Στέφανος από Καλαμαριά είμαι. Γεια σου Στέφανε. Από την κατακίτρινη κίτρινη όμορφη Καλαμαριά. Όχι ακριβώς κατακίτρινη. Εντελώς κίτρινη. Όχι. Και λίγο κοκκινόμαυρο έχει. Έχει ένα γήπεδο του Απόλλωνα και άλλα που τα άκουσα να τον κρεμίσουν. Καλά. Θα τον κρεμίσουν, ε. Τι θα τον κρεμίσουν. Όχι, τι να τον κρεμίσουν. Ο Απόλλων περιέχει δηλητήριο φοβερών τώρα. Τι, Απολλωνάρα. Τσάι του βουνού. Λοιπόν, για πες τι γίνεται, Στέφανε. Πούσα βασικά να σου πω κάτι. Ναι. Άκουσα, εγώ βασικά ήθελα να μιλήσω λίγο για τη συνέντευξη του Καρυπίδη και του Άγγελ. Σ' άρεσε. Κοίτα αδερφέ, είμαι 49 χρονών. Ναι. Ήθελα πάντα έναν πρόεδρο ρε παιδί μου να βγαίνει να με κοιτάει στα μάτια. Σωστό. Και να μου λέει αδερφέ, αυτό μπορώ, έτσι. Αυτό κάνω. Αν εμένα με εξηγηθεί έτσι κάποιος, γιατί δεν είμαστε χθεσινοί Αριανοί. Έτσι. Ούτε κανένας και Αριανός είμαι και τέτοια. Αν εμένα μου εξηγηθεί να βγούμε έτσι και μου πει ρε φίλε αυτό μπορώ και αυτό θα κάνω
Εγώ θα βάλω την πλάτη μου να πούμε από πίσω, ναι. Και όχι μόνο εγώ, όλος ο λαός του Άρη θα βάλει την πλάτη από πίσω, γιατί εμείς δεν είμαστε να πούμε ούτε του γάνια. Παιδιά, την Κυριακή κάνουμε αποχή, μην έρχεσαι στο γήπεδο. Θα θυμάσαι κάτι, ναι. Κάτι πρωτοσέλιδα, σήμερα έχουμε αποχή. Την άλλη εβδομάδα δεν θα έχουμε αποχή, αλλά θα έχουμε τη μεθεπόμενη. Λοιπόν, επειδή ο Αριανός δεν είναι έτσι και μ' αρέσει αυτό το πράγμα, μ' αρέσει η καθαρή εξήγηση, εγώ γουστάρισα αυτά που άκουσα. Ναι. Αλλά πρέπει να πω και το άλλο όμως, ότι από Άρη μεριά, στα 49 μου χρόνια έχω φάει πολύ παπακώστα. Αλήθεια είναι αυτό. Επειδή έχουμε όμως εμείς και τη γνώση πλέον και την αριανοσύνη και μπορούμε να κρίνουμε κάποια πράγματα, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Άμα δεις όμως ότι ο X πρόεδρος, τώρα στην περίπτωσή μας ο Καρυπίδης, λες ότι εντάξει, τα λέει στα ράτα, τα τουλάχιστον είπε, παιδιά, χ μπορώ, χ θα κάνω. Άμα δεις όμως ότι αυτό το χ δεν συνάδει κάποια στιγμή με τις απαιτήσεις σου που έχεις για την ομάδα, θα τον στηρίξεις? Δηλαδή θα πεις ότι εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να με πάει μέχρι 5, μέχρι 3, μέχρι 4. Δεν μπορεί να με φέρει πρωτάθλημα. Όχι, εκεί θα έχουμε θέμα. Μ' είδες. Ναι, αλλά κοίτα να δεις όμως. Μέχρι τώρα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ο Καρυπίδης πάνω κάτω είναι κοντά σε αυτά που είπε. Είναι, όντως. Αλήθεια. Δηλαδή έκανε αυτά που είπε. Τώρα μπορεί όχι στο 100%, αλλά το έκανε. Δηλαδή αν βγει κάποιος και μου πει κάτι το αντίθετο και κύριε φίλε δεν έγινε ή αυτό δεν έγινε, ίσως να μπορεί και ένα πράγμα να του ξέφυγε. Αλλά εγώ δεν έχω παράπονο μέχρι τώρα. Δηλαδή αυτό που μπορεί ο άνθρωπος κάνει ρε φίλε. Κοίταξε, να σου πω εγώ ως ουδέτερος που τα βλέπω και πιο πολύ που ασχολούμαι με τον μπάσκετ κτλ. Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, μια φορά έχω μιλήσει κτλ. Το μόνο που δεν μ' αρέσει όλα αυτά τα χρόνια και από αυτό που ακούγεται είναι αυτό με τον Ολυμπιακό. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν δεν το είχε και αυτό, Κωστά, θα έλεγα ότι είναι μια χαρά. Ο άνθρωπος βάζει λεφτά, παλεύει, όποτε βρίσκει λεφτά βάζει. Κωστά. Οργάνωσε λίγο τα πραγματάκια, το γηπεδάκι το έκανε ωραίο. Μια χαρά, η ομάδα παίζει μπαλίτσα. Εντάξει. Μόνο αυτό έτσι, ας πούμε, θα έλεγα ως παραφωνία. Αδερφούλη, άκου να σε πω. Ναι. Είναι γεγονός ότι όταν ο Καρυπίδης, να πούμε, τα ψιλοπαίρνει στην Κάνα, πρέπει να μαζευόμαστε εκεί 5-6 να του παίρνουμε το κινητό από το χέρι. Δηλαδή έχει πρόβλημα. Ναι, άμα τις αφήσετε, ξέρω εγώ, κάνει κάτι. Καλά, εντάξει, αυτά τα έχουν όλα. Όχι, κοίτα, κάνει επικοινωνιακά λάθη, γιατί και εγώ έχω τρελαθεί πολλές φορές με την μπάρκα του, να πούμε. Και ειδικά, ξέρεις πότε γίνεται η φάση. Τι να πούμε και εμείς με τα κινητά. Ο Άρης ποτέ δεν είχε το μηχανισμό της ενημέρωσης μαζί του. Δηλαδή, καθότανε πάντα ο Αριανός και περίμενε ή από τα Σπορ του Βορρά ή από, ξέρω εγώ... Μην ανοίγεις τώρα τέτοια συζήτηση. Δεν είναι το θέμα επικοινωνιακό. Εγώ σου λέω ότι ο άνθρωπος είναι μια χαρά. Μόνο αυτό αν είχε ως παραφωνία νομίζω θα ήταν τέλειος. Θα ήταν πολύ καλός τέλος πάντων. Δεν κατάλαβες τι ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να το πάω. Είναι ότι επειδή ο Άρης δεν είχε ποτέ μηχανισμό ενημέρωσης, καμιά φορά μαθαίναμε τα πράγματα από... Από αλλιώς, ναι, κατάλαβα. Άλλων ομάδων που το παίζουν παραγωγή, ναι, ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε φάει πολλές διαστρεβλωμένες ενημερώσεις. Κατάλαβα πως το λες, κατάλαβα. Στην άλλη μέρα που ξημέρωνε τελικά τα πράγματα αλλιώς μας τα λέγανε και αλλιώς τελικά ήταν. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι ναι, ναι. Λίγο υπομονή ξέρω εγώ, γιατί πλέον ξέρουμε ρε παιδιά σε αυτή την πόλη ποιοι είμαστε, πόσοι είμαστε και τι αντιπροσωπεύει ο καθένας. Εγώ ένα βράδυ ξέρω εγώ είχε βγει ένας ξέρω εγώ και είχε πει ο Ματέο λέει ντυμένος στα κόκκινα για ξέρω εγώ και μόλις τα άκουσα να πούμε κατάφυγε τη γλώσσα μου. Λέω κάτσε ρε εσύ να πούμε. Και την άλλη μέρα τελικά ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα είχαν πει αυτοί. Τώρα στο διατάφτα. Εμένα μ' αρέσει η φάση του Καρυπίδη με τον Άγγελο ότι μας κοιτάει και μας λέει αυτό το πράγμα. Και θα ήθελα πάρα πολύ ρε εσύ Κώστα να πω το εξής. Ότι καμιά φορά μερικοί δεν ξέρουν σε ποια ομάδα είναι. Όταν έχεις να πούμε είσαι στο κέντρο του γηπέδου και έχεις από πάνω σε 17-18.000 τζιχάντ. Ναι. Βάλε μας το έργο. Δηλαδή, Κάρι σε λένε, Χαριστέα σε λένε, όπως σε λένε πρόεδρε, βάλε και μας το έργο. Να δεις ότι είναι πολύ πιο εύκολο το πράγμα να λυθεί και με εμάς μέσα. Σωστά. Χρησιμοποίησε μας ρε φίλα, που έχεις 18.000 τρελούς. Εντάξει, το έχουν στο μυαλό τους νομίζω, το έχουν. Πες παλικάρια, πάμε να πάρουμε την πόλη να τελειώνουμε ξέρω εγώ και πάμε την παίρνουμε. Τι, μια πορεία θα κάνουμε και γυρίσαμε. Δεν είναι απλά πράγματα. Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Έγινε Στέφανε, να είσαι καλά φίλε. Αδερφέ, να στείλω τα φιλιά μου σε όλο το λαό του Άρη. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Θα τα πούμε, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που συμμετείχανε.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούσουμε άλλους. Θα συνεχίσουμε όμως το ίδιο έργο αύριο, λίγο μετά τις 3 πρώτο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι, όλα about Aris on Air αμέσως τώρα για να ακούσετε και τα αριανά νέα ακόμη πιο καλά και πιο αναλυτικά από Νίκο Παπαδόπουλο. Εμείς είπαμε πρώτο Θεός αύριο μαζί, λίγο μετά τις 3. Ευχαριστούμε πολύ. Στο Τρίποντο και πάλι ραντεβού σε 107,4 την ίδια ώρα tomorrow. Γεια σας.